Στο στρατό είχαμε τα χρεωστικά. Πόσο ήταν τα χρεωστικά, τι πώς λεγόταν, 105, χρεωστικό του νόμου 105, χρέωσε του ένα μπράτσο καρέκλας. Αυτός θα έχει σπάσει. Βάζει τα πόδια του πάνω. Δεν έχω δει πραγματικά, να σου πω κάτι. Δεν έχω δει ρεπόρτερ άντρα να βάζει τα πόδια πάνω στην καρέκλα. Μόνο ότι τα κορίτσια κάθονται έτσι με το πόδι πάνω στο τέτοιο. Ότι η λάσπη κάποια στιγμή στεγνώνει και πέφτει. Εμένα το λες. που χαλουστεί ολόκληρο. Είχα κάνει λασποθεραπεία κάποια στιγμή. Για να ρίξει στεγνώσει και θα πέσει κάποια στιγμή. Η λάσπη. Η λάσπη, να ξέρει. Οι σφαλιάρες. Οι σφαλιάρες. Πέφτουν χωρίς να στεγνώνουν. Η χαστουκέρα. Η χαστουκέρα θα μπει. Έχει μπει. Λοιπόν, ξεκίνησε ο σχολιασμός της συνέντευξης Θόδωρου Καρυμίδη. Έτσι, πολύ ωραία ξεκινάμε. Τι ωραία από χθες, ρε φίλε. Λοιπόν. Τι ωραία σχόλια στα Φουμπού, ναι. στα φόρουμ, στα τέτοια, στα ραδιόφωνα. Το αγαπημένο σπορ του Αριανού. Λοιπόν, θα σας πούμε και τη δική μας την άποψη για όσα ακούσαμε χθες. Λίγο πολύ βέβαια μας ακούσατε μετά την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Καρυμίδης. Ποια είναι η εκπομπή που ακούει ο κόσμος? Ο άλλος μπορεί να συνεννοήσει πρώτη φορά. Η εκπομπή. Ναι, η εκπομπή που ακούει τώρα ποια είναι? Το πρωτόκολλο το ακολουθήσαμε? Όχι, ναι, γιατί είμαστε απρόβλεπτοι. Δεν ακολουθούμε κανένα πρωτόκολλο. Τι να πούμε, ότι είναι το All About Harrison Air στο Libero 107,4. Ξέρουν όλοι ότι ακούνε Libero. Ξέρουν όλοι ότι είναι το δίωρο τη κυτρινόμαυρη αρμάδα. Οι περισσότεροι ξέρουν, ναι, αλλά κάποιο μπορεί να ακούει πρώτη φορά, ρε παιδί μου. Ωραία, άκουσε εσένα και κατάλαβε. Τα κολομπάριστηκα. Αυτά. Ακριβώ. Λοιπόν, εντάξει, All About Harrison Air. Τι έκανε ο Ατρόμητος με τον Απόλλων Σμύρνη? Ναι, αυτό δεν είναι ενημέρωση, φίλε. Θα δούμε τώρα, Χρυσανθέ. Τρεις η ώρα παίζανε. Τρεις η ώρα. Αυτό δεν είναι ενημέρωση. Είχα δουλειά, Χρυσανθέ. Δουλειά είχες. Με άλλα πράγματα. Λοιπόν, 2-1. Προκρίθηκε ο άτρομος, δεν ξέρω, αναμενόμενο ήταν. Okay. Μάλιστα. Που ανακοίνωσε και μια ανανέωση. Κέρδισε. Ναι, κέρδισε και πέρασε. ΑΕΚ και Σαμικός 0-0 στο 5. Και Αστέρας Τρίπολης Λάρισα. Λάρισα, ναι. 0-0 στο 7ο λεπτό. Γιατί ξεκινήσει. Δεν βλέπουμε, συνάδελφε, γιατί δεν βλέπουμε Αστέρας Τρίπολης Λάρισα και βλέπουμε λίγο σκάουτι, μια ωραία Τρίπολη. Ξανθιά είναι η αλήθεια. Ε? Υπάρχει κάποιος λόγος να το γυρίσω? Ο Τέσπορτ 1, ναι ρε φίλε, βάλε στο 2, μήπως είναι στο 2, στο 3, στο 4. Όχι ότι με χαλάει κάτω η κοπέλα. Εσύ που μου το έστειλες, φίλε, εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, να ξέρεις, και δεν θα σε δώσω για αυτό το οποίο κάνεις και εσύ. Γιατί μου στείλει και άλλος παραγωγός στο ραδιοφόνο το κάνει αυτό. Ναι. Αλλά δεν θα το δώσω γιατί εγώ δεν είμαι. Ρουφιανιές δεν κάνω. Ότι βάζει το πόδι του πάνω, ναι, στο δέντρο. Στην ηλίγια εγώ δεν κάνω. Γκολ Αστέρας Τρίπολης 1-0. Μόλις τώρα. Δεν το είδαμε, ρε φίλε, όμως. Στο 7ο λεπτό. Σκορ πρόκρισης δηλαδή. Έχει ο Αστέρας Τρίπολης. Η άκτη έχει κάνει σοπαλιά. Κοίταξε, πρόσεχε λίγο. Το κύπελλο πρέπει να το δείχνουμε μια ματιά. Γιατί ωραία λέμε θα βγούμε στην Ευρώπη κτλ. Αλλά άμα πάρει κανένα άλλο το κύπελλο. Εκτός της τετράδας. Θα πρέπει να κρατήσουμε τέταρτη. Θα πρέπει να περάσουμε τον άνθρωπο. Ναι. Ναι, γιατί δεν μπορούμε. Μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε. Φυσικά και μπορούμε. 6 βαθμούς είμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε 6 βαθμούς και τον έχω στο Βικελίδη. Σχεδόν μισό πρωτάθλημα έχουμε ακόμα. Έχουμε 6 βαθμούς και τον έχω στο Βικελίδη. Εντάξει, μπορεί να μην έχω δανεικούς. Μπορεί να μην έχω γενικότερα διάφορα ντεσού. Φύγε η έλαση. Ναι, αλλά είμαι 6 βαθμούς. Έτσι. Και τον έχω μέσα στο Βικελίδη. Και άλλοι δεν έχουν δανεικούς, αλλά τι? Με χαρά να δουλεύουμε. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Γίνεται δουλειά. Λάρισα είναι η κοπέλα. 42 πιανού είναι. Τι? Ο Γιακιμόφσκι. Γιακιμόφσκι. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πραγματάκια να σας πούμε σήμερα και θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σας την άποψη. Και με τα γραφικά έχουμε. Και με τα γραφικά έχουμε. Και άφηξη έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε. Έχουμε 20. Πόσο του μήνα? 23. 23 του μήνα και τελικά στο πρώτο 20ήμερο έχουν γίνει οι 4 από τις 5 κινήσεις. Δηλαδή, okay. Θεωρώ ότι στη Λάρισα θα έπρεπε να έχουμε αυτούς όλους τους ποδοσφαιριστές. Αλλά μιλάμε για ένα μάτς. Μην είμαστε και τόσο υπερβολικοί. Από τη στιγμή που είναι καλοί ποδοσφαιριστές αυτοί που έρχονται. Με βάση το βιογραφικό τους. Καλός ήταν και ο Μαύραη. Καλός ήταν και ο Κολάσο. Όπως καλός ήταν και ο Ματέο. Καλός ήταν και ο Μπρούνο Γκάμα. Το ότι οι δύο παίξανε και οι άλλοι δύο δεν παίξανε. Είναι ένα θέμα το οποίο πολύ δυναμικά μπήκε. Κάτσε να δω αν είναι καλύτερος από το πρωί ο καφές. Μισό λεπτό να δω. Ναι, είναι πιο βαρύς. Πολύ πιο βαρύς. Σούπαλα, μπράβο. Αν ξαναπείς τέτοια βλακία όπως μου είπες το πρωί, ξέρεις πάλι να ρωτήσω στο θέμα. Και θα σου σπάσω. Η βλακία από ποια είναι δημόσια. Τραμπουκό. Προτίμησα μια κοπέλα με ωραίο χαμόγελο να μου φέρει τον καφέ και τη ζήτησα να μου φέρει. Α, δεν μπορώ το πρωί να ζητήσω. Έχουμε εδώ
Μια βάντα κάναμε σε μια κοπέλα άλλη. Αυτό είναι δείγμα. Αυτό είναι δείγμα όμως. Αυτό είναι δείγμα ότι νοιάζεσαι. Όχι, το κινητό. Δείγμα ότι νοιάζεσαι είναι αυτό. Μπράβο, Δώρα. Μπράβο. Το πρωί φέρνει εσύ τον καφέ, το απόγευμα η Ελίζα. Πω, τι είναι οι γυναίκες, ρε φίλε. Βασικά θέλω δύο γυναίκες να σχολιάσουν τη συνέντευξη Καρυπίδη. Λοιπόν, συνεχίζω. Πολύ ωραίο καφέ και η Δώρα όμως. Αχ. Λοιπόν. Από πού θα ξεκινήσουμε? Είχα ήδη ξεκινήσει να λέω το εξής, ότι. Για το μεταγραφικό. Για το μεταγραφικό. Ότι με βάση τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει μέχρι στιγμής, ο Άρης κάνει καλές κινήσεις, ειδικά για Γενάρη. Είναι αστειότητα αυτό που διαβάζω, ότι ήρθε τραυματίας ο Τόνσο. Παιδιά, ένα σφίξιμο στη γάμπα είχε. Όχι να τον βάλουμε στη Λάρισα να τραυματιστεί. Και μετά οι ίδιοι που λένε ήρθε τραυματίας ο παίκτης, να λένε καλά ρε! Δεν νιώθετε. Βάλατε τραυματία ποδοσφαιριστή να παίξει στο παιχνίδι και τώρα είναι ένα μήνα έξω. Τι προγραμματισμός είναι αυτός? Αυτό το σχόλιο είναι η αρχή για αυτό που θέλω να πω. Υπάρχουν άνθρωποι που ό,τι και να έλεγε χθες ο Καρυπίδης θα τον ξεφωνίζανε. Και υπάρχουν άνθρωποι που ό,τι και να έλεγε χθες ο Καρυπίδης θα τον υμνούσαν. Υπάρχουν 10 από τη μία πλευρά και 10 από την άλλη, οι οποίοι δεν άκουσαν λέξη από όσα είπε, ή όσα άκουσαν επιλεκτικά τα χρησιμοποίησαν μετά σε μια επιλεκτική κριτική, θετική ή αρνητική. Εγώ έχω για συγκεκριμένα πράγματα επικοινωνιακά θετικό απόϊχο, για κάποια άλλα έχω αρνητικό απόϊχο. Αυτό όμως δεν αλλάζει την σχηματοποιημένη άποψη για τα διοικητικά πεπραγμένα. Δεν περίμενα εγώ να μου πει ο Καρυπίδης ότι ο Ερέρα μπέρδεψε τον Όφη με τον ΠΑΟΚ. Και επί της ουσίας, όλους όσους έχω διαβάσει, όλους όσοι έχω διαβάσει και όλους όσοι έχω ακούσει, δεν σχολιάζουν αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Σχολιάζουν το αν ήταν σωστό επικοινωνιακά που το είπε τώρα. Αυτό είναι το επικοινωνιακό κομμάτι. Ίσως ήταν λίγο περιττή αυτή η λεπτομέρεια. Μισό λεπτό. Αυτό σχολιάζεις και εσύ τώρα. Εσύ αυτή τη στιγμή σχολιάζεις την επικοινωνία του θέματος. Δεν σχολιάζεις το θέμα. Άρα, για να πάμε και να σχολιάσουμε μια συνέντευξη τύπου, θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο τι θέλουμε να σχολιάσουμε. Το αν είναι επικοινωνιακός ή όχι ο Καρυπίδης είναι μία παράμετρος. Εγώ λέω όχι, δεν είναι. Δεν έχει τρόπο επικοινωνιακό στα λεγόμενα του. Είναι ευθύς, ναι, τραχής, ναι. Δύσκολος να το καταλάβεις σε συγκεκριμένα πράγματα. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Είπε για τους δημοσιογράφους. Εκεί πραγματικά, επειδή είχα συνομιλία στο... Δεν το αντιλήφθηκα για να του πω, όπα πρόεδρε, επειδή η λάσπη, όπως λέει και ο Νίκος, μπορεί να σε λούσει και κάποια στιγμή θα στεγνώσει για να... και θα πέσει, αλλά θα μείνει. Ποιους εννοείς? Εκεί άθελα να το στοχοποιήσει όλους. Ποιους εννοείς? Ναι, πες ποιον εννοείς. Γιατί εννοεί έναν συγκεκριμένο με τον οποίο είχε ανταλλαγή μηνυμάτων και αγωγών. Πες όμως ποιος είναι. Γιατί τώρα, που δεν είναι και Άρης, σκέφτονται τους δημοσιογράφους του Άρη. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Να διαχωρίσουμε λίγο. Δεύτερο παράδειγμα. Όχι, να σε διακόψω και να διαχωρίσουμε, ναι, το επικοινωνιακό. Στο μιλητό δεν το έχει το επικοινωνιακό. Είναι αυτό που λες. Έχει μια ευθύτητα, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι δεν το έχει. Είναι σχετικό αυτό. Γιατί άλλος, περίμενα να σου πω κάτι. Σε άλλους αρέσει αυτό. Σε άλλους αρέσει ότι αυτό που σκέφτεται αυτό λέει. Είναι όμως κρίση. Εμένα μ' αρέσει. Υποκειμενική. Τι, θα μπορούσε όμως να έρθει κάποιος άλλος και να σου πει ότι αυτά τα οποία είπε θα μπορούσε να τα παρουσιάσει καλύτερα. Με έναν άλλον τρόπο. Αλλά εγώ θα έρθω και θα κάνω, ναι, την αντιπαράθεση και θα πω, πρέπει να ολοκληρώσω. Ναι. Ότι και άλλοι που παρουσίαζαν πράγματα με άλλον τρόπο
έτσι, με φαφαρολογίες και τα λοιπά. Προχωράς ένα βήμα παραπάνω. Είδαμε τι κάνανε. Άρα για σένα η ουσία χθες είναι το επικοινωνιακό ή το γεγονός. Αυτό που θέλω να διαχωρίσω και το επικοινωνιακό, γιατί είναι αυτό που είπες. Μπορεί στο μιλητό, ας πούμε, να μην το έχει τόσο πολύ λόγω της ευθύτητάς του. Στο κομμάτι όμως το άλλο το επικοινωνιακό που έχει να κάνει, ας πούμε, με τις τοποθετήσεις του μέσω του social media όλο το προηγούμενο διάστημα και γενικά, εκεί το έχει. Έτσι εσείς, έτσι εμείς. Εκεί το πάει περισσότερο. Απλά ο Καρυπίδης δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν το έχει. Ο άνθρωπος που θα γύρει. Γιατί τη μέρα του αγώνα με τη Λάρισα, αυτός έβγαζε τους αστακούς στην Κίνα. Ακεί είναι άλλο θέμα. Είδες, αυτό αναιρέθηκες σε 23 δευτερόλεπτα. Κι άλλος θα σου πει, γιατί να μην το κάνει. Λέω λοιπόν εγώ, με τον Γιαννακόπουλο το είχε. Σας σώσει όλη μήνυμα, βγάλε μια φωτογραφία. Αυτό όμως δείχνει. Μπράβο, αυτό πάνω από τώρα. Ναι. Όλοι εμείς λοιπόν θέλουμε τον Καρυπίδη να προσαρμοστεί στα δεδομένα μας. Δεν γίνεται. Άρα τον σχολιάζουμε όλοι εμείς θετικά ή αρνητικά για την επικοινωνιακή του συμπεριφορά. Για μένα λοιπόν η επικοινωνιακή συμπεριφορά του Καρυπίδη είναι όντως ένα σημαντικό θέμα που αφορά όμως την εικόνα του. Δεν αφορά, κατ' επέκταση και την εικόνα του Άρη, να, αλλά δεν αφορά την ουσία. Δεν αφορά το αν ο Άρης λειτουργεί σωστά ή όχι. Δεν αφορά αν έχει σωστό διοικητικό μοντέλο ή όχι. Δεν αφορά αν κινείται σωστά στο μεταγραφικό επίπεδο. Δεν αφορά το αν οι επιλογές που κάνει σε οικονομικοτεχνικό επίπεδο είναι σωστές. Δεν αφορά αν ο τρόπος λειτουργίας στην επικοινωνία, στο εμπορικό, στο αγωνιστικό είναι σωστή. Έτσι. Στον Άρη λοιπόν, σε ένα ποσοστό, με όποια εμπειρία έχω όλα αυτά τα χρόνια, 90% όλα μα όλα τα χρόνια, οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με την ουσία, αλλά με την επικοινωνία του πράγματος. Και στο τέλος, ξέρεις που καταλήγουμε? Στο γνωστό γνωμικό, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Όταν η περιραίωσα ατμόσφαιρα διψάει για αίμα και για πληροφόρηση, και στο ανάποδο, μόνο στον Άρη τα λέτε και τα γράφετε, δεν βλέπετε δίπλα που τα θάβουν. Όταν συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν βγαίνετε να πείτε τις μεταγραφές ή ότι δεν γίνονται μεταγραφές για να τους καλύψετε. Να τις βγάζετε, τις χαλάτε. Γιατί τη βγάλατε και τη χαλάσατε τη μεταγραφή? Έτσι. Εδώ είμαστε προχθές. Όλα είναι λοιπόν, ναι, επικοινωνιακή προσέγγιση. Στον Άρη όμως, επιτέλους, πρέπει να ασχοληθούμε με την ουσία. Και ποια είναι η ουσία? Και είχαν ουσία όλα όσα είπε ο Καρυπίδης χθες. Άλλα για μένα είχαν λοιπόν ουσία. Έχω κάνει λάθος στο θέμα των υποδομών. Και θέλω με τον Άγγελο Χαριστέα να δημιουργήσουμε τις υποδομές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν το είπε. Η ουσία είναι αν το καλοκαίρι το κάνει, και γενικότερα σε όλη του την παρουσία το κάνει. Κινήθηκα με τα γραφικά γι' αυτόν και γι' αυτό και γι' αυτό. Έκανε λοιπόν αυτό που είπε χθες. Κλείσαν δύο παίχτες σήμερα. Αλήθεια. Κλείσαν άλλοι δύο. Κρίνω λοιπόν ότι στο μεταγραφικό κομμάτι έπραξε αυτό που έπραξε, με καθυστέρηση μεν. Αλλά το έπραξε. Είναι πάλι υποκειμενικό. Όχι προλάβαινε, όχι δεν προλάβαινε, όχι να τους είχε έτοιμος από πριν. Όχι, το ξέραμε από τέλη Δεκέμβρη ότι θα φύγει ο Μαυράη. Τις ξέρουμε τις παραμέτρους. Ο καθένας τα λέει τα δικά του. Όχι, εγώ τον έφερα σωστά στις 20 του μήνα. Όχι, έπρεπε να τον φέρει στις 10 του μήνα. Στην ουσία του πράγματος, τι συνέβη? Για τον στόπερ λοιπόν που λέμε. Πες την ουσία του πράγματος. Ότι ο Άρης παίξει κεντρικό αμυντικό. Πες την ουσία του πράγματος. Όσον αφορά το στόπερ. Είπαμε ότι άργησε να έρθει ο στόπερ. Άργησε, φυσικά και άργησε. Φυσικά και άργησε. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα παιχνίδια έπαιξες? Δύο. Πόσα γκολ έφαγες? Κανένα. Στην ουσία του πράγματος η αργοπορία λοιπόν αυτή μου στήχησε? Επειδή ήμουν τυχερός, ρε φίλε, γιατί η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Μου στήχησε?
Από τη στιγμή που δεν μου στήχησε. Γιατί πρέπει να αναλωθώ σε αυτό. Μα και να σου στήχησε, ρε. Περίμενε, γιατί πρέπει να αναλωθώ σε αυτό. Καταγράψει την καθυστέρηση, αλλά μέχρι εκεί. Θα σου πω γιατί πρέπει να αναλωθώ σε αυτό. Γιατί είναι το επιχείρημα όσων θέλουν και είναι από τη μία πλευρά. Πάμε στην άλλη πλευρά. Είχα τη ρευστότητα να τις κάνω νωρίτερα τις κινήσεις μου. Βασικό. Τις είχα. Η ουσία λοιπόν είναι ότι δεν την είχα. Για να τις κάνω νωρίτερα. Γιατί επέλεξα να αξιοποιήσω τη ρευστότητα, γιατί αυτό είναι, παιδιά. 150 χιλιάρικα είχα διαθέσιμα στο πρώτο δεκαήμερο, αλλά 100 έχω στο δεύτερο δεκαήμερο. Δεν έχουμε τα μπατζάκια να τρέχουν. Και 117 φύγα στον Τόνσο. Αυτό ακριβώς, ναι. Πήγανε λοιπόν τα 117 στον Τόνσο. Ναι, δεν είχε 200 διαθέσιμα στο πρώτο δεκαήμερο. Παίζει και αυτό το ρόλο του πάντα. Είναι η ουσία όμως. Είναι, ουσία. Είναι κάτι σημαντικό. Άρα είναι ένα θετικό και ένα αρνητικό. Είναι από ποια μεριά θέλει να το δεις. Η ουσία είναι υποκειμενική. Η ουσία λοιπόν είναι ότι 4 παίκτες είναι εδώ το Γενάρη, καλή βάση βιογραφικού. Το αν θα παίξουν καλά, θα το δούμε στο γήπεδο. Δηλαδή ο Κορχούτης σε πρώτη φάση είναι καλός. Πάμε σε άλλο θέμα. Έχει η ομάδα την απαιτούμενη οργάνωση. Λέει ο πρόεδρος, ναι, την έχει. Εγώ λέω ότι δεν την έχει σε όλα τα επίπεδα. Γιατί όταν ο ίδιος παραδέχεται ότι με τις ακαδημίες δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμα. Με το εμπορικό δεν έχουμε ακόμα. Παραδοχές δικές του. Αλλά είπε για το εμπορικό ότι έχει βρει άτομο το οποίο θα αναλάβει. Ναι. Άρα δεν την έχουμε. Ναι, αυτή τη στιγμή που την έχει. Ναι. Άρα έχουμε τα δύο βασικά κομμάτια δεν την έχουμε. Ναι, δεν μπορώ όμως. Από την πρώτη χρονιά. Αν είμαι ρεαλιστής να τα κάνω όλα. Άρα όμως δεν την έχω. Δεν την έχω. Άρα το ζήτημα επί της ουσίας. Goal. Το έχασε ο Αστέρας. Επί της ουσίας, άρα το ζήτημα είναι. Ακαδημίες και μου δείχνει κάτι ότι θέλει να κάνει, θα κρυθεί εμπορικό και μου αναφέρει κάτι ότι θα κάνει, ότι προσλαμβάνει μια κυρία, πώς την είπε και τα λοιπά, με εμπειρία και τα λοιπά, στελέχος υπεραιτέρω, είναι δύο στελέχοι αυτοί που να αναφέρουμε, γήπεδο, παραδοχή επίσης λάθους, όσο λάθος μπορεί να βαφτιστεί αυτό, ότι παιδιά, εγώ τόσα μπορούσα να κάνω για το γήπεδο. Έβαλα 500 στο Χαριλάο και 500 στο Ρήσιο. Και για πρώτη φορά αρκετά έκανε. Δεν μπορώ να βάλω άλλα. Για να φτιάξω και τις τουαλέτες εκεί και εκεί και εκεί. Θα γίνουνε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα πάει και το συγκεκριμένο ζήτημα. Μα και αυτά που έκανε δεν είναι. Και πάμε τώρα σε αυτά που δεν έχουν ουσία για μένα. Ναι. Ερέρα. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το οποίο έχει εκλάβει ο Καρυπίδης είναι ότι όλο το σκηνικό των αποδοκιμασιών και όλα τα υπόλοιπα έχουν γίνει από τη στιγμή που ο Ερέρα έφυγε από την ομάδα. Και ήθελε με την τοποθέτηση του αυτή να βάλει ένα τέλος αυτό. Ήθελε να σταματήσει το συγκεκριμένο. Θα έπρεπε λοιπόν, κατά την άποψή μου, να μην πάει σε τόσες πολλές λεπτομέρειες. Γιατί όλες αυτές οι λεπτομέρειες κάποια στιγμή θα γυρίσουν μπούμεραγκ. Κάποια στιγμή θα πάνε και θα πούνε για τον Παντελή δεν έχετε κανένα παίκτη να σας πει. Όπως πήγαν πέντε. Τα εργομετρικά του Παντελή τα παρακολουθείς. Ποιος είναι ο σκάουτερ του Παντελήδη. Θα υπάρχουν μια σειρά από τέτοια θέματα όταν μπαίνεις τόσο εξειδικευμένα. Από την άλλη όμως, στην ουσία του πράγματος, αν όντως όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο Ερέρα μπέρδευε τον Όφη με τον ΠΑΟΚ. Και εδώ να πω κάτι, άκουγα τους συναδέλφους, δεν ήθελα εκείνη τη στιγμή. Δεν έλεγε για πριν το παιχνίδι κυπέλου, είπε για πριν το παιχνίδι πρωταθλήματος. Αν λοιπόν είχε μπερδέψει το Βουό με το Βαρέλα και τον Μπίσεσβαρ με τον Πλατέλα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι η ουσία του πράγματος. Είναι η ουσία του πράγματος. Φτάνει με τον Ερέρα όμως. Εδώ πάμε λοιπόν στην ουσία φτάνει. Του πράγματος. Φτάνει με τον Ερέρα. Όταν λοιπόν όλοι λέμε φτάνει με τον Ερέρα. Φτάνει. Γιατί επαναφέρουμε ως θέμα συζήτησης και εσωστρέφειας
Δεν γίνεται. Το συγκεκριμένο. Έχει κουράσει το θέμα. Δεν θα έπρεπε. Σας παρακαλώ. Δηλαδή, και τελειώσαμε. Εσείς, και εσείς που μας ακούτε, φτάνει. Μετά τις 6 θα βγάλουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε γραμμές. Λοιπόν. Αυτά με βάση αυτά που μου έρχονται στο μυαλό. Αλλά το βασικότερο όλων είναι στις κρίσεις όλων σας να αποφασίσουμε πώς θέλουμε να σχολιάσουμε. Επικοινωνιακά ή ουσιαστικά. Γιατί ουσιαστικά επίσης ακούω πολλούς που λένε καλά και επειδή έβαλε λεφτά δεν θα τον κρίνουμε. Φυσικά θα τον κρίνεις. Σωστά όμως και με ένα μέτρο. Ποιο είναι το μέτρο? Το μέτρο είναι η σκέψη και το μυαλό του καθενός. Ο άλλος σου λέει καλά ρε φίλε, παντού βρίζουνε. Ναι, βρίζουνε παντού. Προφανώς δεν βρίζουν τις μάνες των ποδοσφαιριστών. Όταν ανεβαίνει ο Βαλεριάνος από τα αριστερά. Ο Βαλεριάνος, γιατί είδα πολλοί που χρησιμοποιούσαν τη Ρεάλ, βγάλανε τα άσπρα μαντήλια. Ναι. Αν είναι το ίδιο να βγάλεις το άσπρο μαντήλι και το ίδιο να ανεβαίνει ο Βαλεριάνος και να ακούει για τη μάνα του, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο. Αλλά να πω το εξής. Πάλι μιλάμε για επικοινωνία. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι ο Άρης ανέβασε πάρα πολύ τον πήχη με τις καλές εμφανίσεις στο ξεκίνημα. Ήμασταν όλοι, άλλοι λιγότερο, άλλο περισσότερο, μη ρεαλιστές. Και η ουσία επίσης είναι ότι αν δεν είχε αυτή την πορεία ο συμπολίτης, στην πέμπτη θέση που είμαστε αυτή τη στιγμή και τα τελευταία 20 χρόνια ήμασταν μία φορά παραπάνω. Μία φορά παραπάνω στην πέμπτη θέση εννοώ, τέταρτη. Είχαμε ανάλογη συμπεριφορά. Είναι όμως όλα αυτά που έχεις μαζέψει, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που δημιουργούν αυτή την ένταση. Από την άλλη, και τα όποια λάθη του Καρυπίδη, λέω Καρυπίδης εκπροσωπώντας όλη τη διοίκηση, όλα τα στελέχη, όλη την ομάδα, δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από τις αποδοκιμασίες στο παιχνίδι με τη Λαμία. Δεν μπορεί λοιπόν, επειδή όντως κάποιοι ξέφυγαν και βρίζαν τους παίκτες ή τον προπονητή ή τον Διαμαντόπουλο, ή τον Καρυπίδη, να αποτελεί, δεν ήταν ο Καρυπίδης, για αυτό το λέω, να αποτελεί επιχείρημα εξαφάνισης της κριτικής. Κοινώς, ο Άρης είναι μεγάλο καράβι. Θα πάω στο break σε ένα λεπτό, Χρήστο μου. Ο Άρης είναι πολύ μεγάλο καράβι. Και έχει χιλιάδες κόσμου να τον ακολουθεί και χιλιάδες κόσμου να τον παρακολουθεί. Ενδεχομένως και εκατομμύριο. Παγκοσμίως. Άρα θα υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Όταν αυτές οι απόψεις εκφράζονται, ακόμα και αν είναι ακραίες, αλλά εκφράζονται με το σωστό τρόπο, θα πρέπει να φτάνουν στα αυτιά του καπετάνιου, του καραβιού, αυτή τη στιγμή, να τις αξιολογεί όλες και φυσικά να λαμβάνει τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνει ως καπετάνιος. Αλλά πρέπει να τις ακούει όλες. Να τις αξιολογεί όλες. Να τις φιλτράρει. Να τις φιλτράρει μαζί με τους συνεργάτες του και να παίρνει τις αποφάσεις. Δεν γίνεται να λειτουργεί ως πειρατικό ένα τέτοιο καράβι. Εσύ δηλαδή λες να κρεμάμε δηλαδή στο κατάστρωμα. Να φουγκράζεται τον κόσμο, λες. Όποιον λέει το διαφορετικό. Μα δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Περίμενε. Περίμενε. Ναι, φυσικά δεν το είπε. Στο έκφυγε, το λέω όμως. Και το είπε και ο ίδιος. Ότι δεν πρέπει. Ναι. Και από την άλλη, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι από τη στιγμή που υπάρχει ιεραρχία και καπετάνιο, θα πρέπει να υπάρχει και ένα σεβασμό. Στο καπετάνιο. Στα χρήματα που έχει βάλει. 100%. Καπετάνιοι υπήρξαν και άλλοι. Καπετάνιο, καπετάνιο. Όταν λοιπόν έχει βάλει 7, 8, 5, 6, 12, 15, 132, 3, 1, αλλά είναι τα περισσότερα πόσα έχουν βάλει όλοι οι άλλοι μαζί. Αν μη τι άλλο, δεν γίνεται να το προσπερνάμε έτσι απλά. Δεν γίνεται να μην το σεβόμαστε αυτό. Οφείλουμε να το προσμετρήσουμε. Οφείλουμε να προσμετρήσουμε το Βικελίδη, το Ρίσιο. Δεν γίνεται να λέμε ότι δεν έχει κάνει μεταγραφές. Το θέμα είναι
αν κάνει σωστές επιλογές. Εγώ νομίζω ότι πολλοί τα ξεχάσαν αυτά. Ποια? Το Ρίσιο, το Χόρτο. Δεν το ξεχάσανε. Εγώ νομίζω ότι το ξεχάσανε ή μπορεί να το θεώρησαν αυτονόητο. Αυτοί είναι στους 10 και στους 10. Οι 10 ξεφωνητές και οι 10 βανταδόροι. Γιατί δεν είναι μόνο το να πάρω 15-18 ποδοσφαιριστές, είναι και άλλα πράγματα, έτσι. Θα μπορούσε κάλλιστα λοιπόν ο Καρυπίδης να μην τα κάνει όλα αυτά. Να πάρει άλλους 4 ποδοσφαιριστές και να μην το κάνει αυτά. Όχι. Και να παίζει στο γήπεδο όπως το γήπεδο της Λάρισας και να λέει: δεν έχει δώσει... Στον ερασιτέχνη ανήκει. Δεν έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο για αυτά όλα μαζί σου, μα περίπου. Εγώ 1,5 δεν πιστεύω ότι έχει δώσει. Αλλά το ένα χαρτί. Ένα χαρτί. Ωραία, νομίζω ότι το. Ένα χαρτί. Εντάξει. Δεν θα βγάλει λοιπόν, γιατί αυτό το έχει και ως δεδομένο στο μυαλό του, γιατί είναι λεφτά που τα περισσότερα τα βγάλει τσέπη του. Δεν το έχει αυτό στο μυαλό του και με αυτό. Νομίζω ότι χθες βγήκε, μίλησε και έβγαλε και μια πικρία. 2-0 ΑΕΚ. Τον Κισαμικό. Έβγαλε μια πικρία. Γιατί λέει, παιδιά, εντάξει, εγώ δεν έχω κάνει μόνο μεταγραφές. Έχω κάνει και αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Που το ορίσω τόσα χρόνια ήταν παρατημένο. Και μπήκα εγώ και το άλλαξα. Για μένα θα πρέπει να δώσει περισσότερη έμφαση σε αυτά. Που τα ανέφερε βέβαια. Ή στο χορτάρι. Που έσκασε 500,000 για να το φτιάξει. Σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα πάντα, έτσι. Ή τα έργα αυτά που έχει κάνει μέχρι στιγμή στο Βικελίδης. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Δεν είναι μόνο το να πάρει 17-18 ποδοσφαιριστές. Εντάξει. Όταν πάρει και τόσους ποδοσφαιριστές, κάποιοι θα βγουν, κάποιοι δεν θα βγουν. Θα σου βγει ο προπονητής, δεν θα σου βγει ο προπονητής. Την πίκρα το έβγαλε και αυτός νομίζω περισσότερο. Και νομίζω ότι η αφορμή, δικιά μου γνώμη είναι πάντα, έτσι μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω ότι η αφορμή του δόθηκε στο μάτς με τη Λαμία. Που έγινε ό,τι έγινε και ακούστηκαν όσα ακούστηκαν και υπήρχε και μια ατμόσφαιρα από μικρή μερίδα του κόσμου που το σχολίαζαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με ανοίγει τα χέρια σου, φιλάκι. Λοιπόν. Έχει δίκιο ο φίλος ο Χρήστος. Θα πάμε, θα συνεχίσουμε. Απλά θα τελειώσω με αυτό που στέλνει και ένας φίλος. 8 στους 10 φίλε κρίνουν με βάση το αν η μπάλα μπει μέσα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, ρε παιδιά, το ποδόσφαιρο. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, με βάση αυτό κρίνουν. Είναι, δεν είναι όμως αυτό το μόνο κριτήριο. Αν μπει μέσα και το γήπεδο είναι καλό και λεφτά έχει βάλει ο Κάρι και οι μεταγραφές είναι καλές και ο Διαμαντόπουλος είναι καλός και όλα είναι καλά και μπράβο που φέρες το Διαμαντόπουλο και τι καλός που είναι ο Παντελίδης. Αν δεν μπει, τι μάπα προπονητής είναι αυτός και τι μάπα μεταγραφές είναι αυτές και γιατί δεν έχεις βάλει και γιατί τα λεφτά και πατήρι και το ένα και το άλλο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπράβο αυτό το τρυπάκι. Ωραία. Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν μου βρεις τον τρόπο στην Ελλάδα σε οτιδήποτε κάνουμε να βγούμε αυτό το τρυπάκι, έλα να σε βγάλω και από τον Άρη. Από το τρυπάκι. Πάμε στο break τώρα. Πάμε στο break. Γιατί χτυπάς τα χέρια σου. Και επιστρέφουμε. 2-0 ο Αστέρας. Τελειώσαμε. Τι, με ένα γκολ περνάει ναι. Ο Αστέρας πάλι. Άμα βάλει γκολ η Λάρισα, ο Αστέρας περνάει. Ο θέλει, δύο γκολ η Λάρισα για να προκριθεί τώρα. Ποιος μοιάζει Σωτήρη Μουστάκα, χωρίς μαλλιά. Εντάξει, ο Αστέρας είναι ένα. Πρέπει να το δούμε για το κύπελο. Τι, είναι λίγο. Τι, επικίνδυνος. Με ΠΑΟΚ θα κληρωθεί. Δεν νομίζω να προχωρήσει. Και ποιος θέλουμε να περάσει. Εσύ. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ. Λοιπόν, με έβαζε ένα δίλημα ένας χθες. Ναι. Πάω κλείσει το τελικό με το τέτοιο και εσύ είσαι πέμπτος και δεν παίρνει και τα λοιπά. Ναι. Συγκρούεται αυτό που λέω πάντα, ότι για μένα το βασικότερο είναι να κοιτάω το δικό μου καλό. Ναι. Αλλά έχει μια προέκταση. Ποια είναι η προέκταση? Έχει προέκταση, ότι το δικό του καλό είναι δικό μου κακό. Σωστό. Καταλαβες. Έχει προέκταση το θέμα. Όλα και το άλλο είναι δεν μπορώ. Δεν θέλω. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Αστέρας. Δεν μπορώ. Αυγό τέταρτος. Μάλιστα. Ωραία. Βγεις τέταρτος. Λίμπερο 107,4 λαμπάκι. Άνοιξε τώρα τις γραμμές. Ανοίγουμε τις γραμμές. Να ακούσουμε τις δικές σας θέσεις για τοποθετήσεις. Συνήθως βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις βγαίνουν αυτοί που θέλουν. Που είναι οι 10 και οι 10 που είπα. Οι υποστηρικτές και οι μη υποστηρικτές. Ναι. Οι άλλοι που είναι στη μέση δεν βγαίνουν να τοποθετηθούν. Ναι. Περιμένουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε ψύχρεμες και ουσιαστικές παρεμβάσεις να ακούσουμε. Ναι. Και να μιλήσουμε επί της ουσίας των πραγμάτων. Όχι στις εντυπώσεις. 23-10-2-7-8-8-8. Δώσε λίγο το πρώτο να το καλωσορίσω, φίλε. Ξύπνα λίγο, άτε. Ξύπνα, έφυγε στο Μαλί, έβαλε 4 κιλά ζελέ. Καλωσορίζω το θεϊκόν ψητοπολείο στους υποστηρικτές του All About Aris. Με τηλιβεριά από τις 12.30 το μεσημέρι ως τις 2 τα ξημερώματα. Ψητοπολείο στην Αγγελάκη, Αγγελάκη 10, στο κέντρο της πόλης δηλαδή. Κοντά στα πανεπιστήμια για εσάς τους φοιτητές. Και σε όλο το λεγόμενο ιστορικό κέντρο. Μαζί πανεύκολο. Περίμενε, ρε φίλε.
πανεύκολο νουμεράκι 23-10-2-21-3-21. Εξυπηρετεί ανατολικά έως και Τούμπα και δυτικά μέχρι το σταθμό των τρένων. Θεϊκόν ψητοπολείο. Πολύ ωραία, τεράστια σάντουιτς και δωρεάν ή αλήφες. Και βλέπω εδώ προσφορά λύση στο delivery και μια μαλαματίνα και άλλη μία δώρο. Α, πίνουμε και μαλαματίνα, μάλιστα. Μαζί μας και τα Alter Ego, κορυφαία αντρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, Παναγιά στα μάτια τα βρείτε, 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδου 85 στην Καλαμαριά και Παύλου Μελά 36 στο κέντρο και alterego-fashion.gr για να αντιθείτε τη σικάτα και ωραία. Όπως επίσης μαζί μας και τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης με σεμινάρια μπαρίστα στα τουριστικά που τα αγαπημένα του Χρήσανθου, συμπληροφορική Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-2229-62 και datalabs.edu.gr. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Τέσσερις έχουμε, παιδιά, να είστε σύντομοι και περιεκτικοί, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άμα είμαι σύντομος, θα μου πει κάποιος, θα είμαι και περιεκτικός, ρε φίλε, δεν το λες δύο φορές. Ναι. Και ταχύς και γρήγορα. Έτσι. Να λέτε όνομα. Όνομα, Γιάννη, για να έχουμε και διάλογο. Πάμε, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Ναι. Ακούσαμε χθες τον πρόεδρο, όσο μπόρεσα να τον ακούσω, τον άκουσα αρκετά. Τα τελευταία δεν άκουσα. Εν πάση περιπτώσει, τα σχολιάσατε εσείς. Ναι, όλα σωστά, όμορφα, ωραία. Εγώ αυτό περίμενα να ακούσω από τον πρόεδρο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πραγματικά ευθύς. Και επειδή, όπως είπατε πολύ σωστά, το λόγο δεν ήξερε τον χειριστή, δεν μπορεί να πει ψέματα. Είπα αλήθειες. Το αν πει, λέει αλήθεια ή ψέματα, το ξέρει ο ίδιος. Πάρα πολύ καλά. Μα το βλέπουμε κι εμείς. Το βλέπουμε κι εμείς. Αλλά ότι έχει μία ευθύτητα σε αυτά τα πράγματα. Η ευθύτητα... Είναι ευθύς. Και αυτό τον κάνει να μην μπορεί να κρυφτεί απέναντι σε μένα. Μάλιστα. Σε εμάς. Λοιπόν, τώρα, το να κρίνω εγώ κάποιον που έχει βάλει τα λεφτά του τόσα χρόνια και ειδικά φέτος. Αλλά εν πάση περιπτώσει μας φόντουκε το δικαίωμα αυτό και να είναι καλά. Το ειδικά φέτος στο ανερό, τα προηγούμενα χρόνια έβαλε πολλά περισσότερα λεφτά γιατί δεν είχε έσοδα. Φέτος έχει και έσοδα. Θα τον κρίνεις, αλλά θα τον κρίνεις μέχρι ένα σημείο. Μα αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε στον Άρη. Σήμερα έφτασε εδώ που έφτασε. Τον βγήκαν κάποια πράγματα δεν βγήκαν. Ναι. Εμείς στηρίζουμε την ομάδα, είμαστε κοντά. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς που δεν ήθελα γενικά να αλλάξουμε προπονητή. Ούτε τον προηγούμενο ούτε αυτόν. Αυτός είναι το μαγαζί, αυτός είναι το αφεντικό. Ναι. Αυτός παίρνει την απόφαση και εμείς ακολουθούμε. Είναι μαγαζί, αν θέλουμε πάμε, αν θέλουμε δεν πάμε. Ναι. Εμείς πάμε. Από εκεί και πέρα, όχι ακρότητες. Δεν μπορούμε αυτό. Να λέμε αυτόν ναι, ότι ναι. Θέλει η ομάδα να χάσει όταν εγώ ούτε έχω δυνατότητα να αγοράσω ένα εισιτήριο. Και είπε κάποια στιγμή πήρα απόφαση να φύγω. Εγώ λέω ότι του περίμενε του λόγου και του είπε έτσι σαν σχήμα λόγο. Και αν είναι αλήθεια, ποιον θα πάρτε εμένα. Ποιος θα αφήσει την ομάδα, παιδιά. Για να αφήσεις... πάντα, για να αφήσεις... Εγώ τουλάχιστον ναι. Έλεγα πάντα ότι θέλουμε έναν άνθρωπο να είναι στις υποχρεώσεις του, εντάξει, να μην έχουμε τα παλιά παίκτες, ιστορίες κλπ. Κλπ. Τακτοποιημένα. Και έκανε και το γήπεδο. Γιατί δεν το έκανε κούγια στη Λάρισα. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Και φυσικά. Βγήκαμε στην πιάτσα να πάρουμε παίκτες. Όλες οι πόρτες κλειστές. Έχουμε 150 παίκτες γύρω τους. Πώς θα σε βάλει μέσα. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Μπήκε μπροστά ένας άνθρωπος που είχε γνωριμίες. Α, μπράβο. Να φωνάξω εγώ για τον Διαμαντόπουλο που δεν τον έχω δει στη ζωή μου. Δεν ξέρω. Μα από τι. Μα δεν βγήκαν δύο παίκτες, δεν βγήκε ένας προπονητής, δεν βγήκε. Και στην τελική ρευστότητα. Είμαστε ταυτοποιημένοι. Να σου πω κάτι, ο Καρυπίδης είναι ο πρώτος που βάζει τα λεφτά. Θα του πω εγώ, αν θα διώξει ο Διαμαντόπουλος, θα τον κρατήσει. Μα για όνομα του Θεού. Και παρόλα αυτά ο άνθρωπος. Άσχετα είναι καλός ή κακός. Να μου τα πείτε, λέει, αλλά μην μου βρίζετε τη μάνα μου, τον πατέρα μου, των παιδιών, των προπονητών, των τεχνικών διευθυντών κλπ. Μαρία, για να σου πω κάτι, δεν θα το κάνουμε κριτική. Κριτική θα του γίνεται. Σε όλους θα γίνεται κριτική. Θα του γίνεται, αλλά να ξέρουμε που είναι η κόκκινη γραμμή. Μα έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ακόμα μας δικαιολόγησε και εμάς που δεν πάμε κάθε Κυριακή στο γήπεδο, γιατί δεν μου τα 20 ευρώ, εγώ πρέπει να φάω από μακριά, είναι 50 ευρώ. Η βενζίνη. Και λένε παιδιά δεν πειράζει που δεν έρχεστε. Δεν πειράζει που δεν έρχεστε. Φταίμε εμείς που δεν γεμίσει το γήπεδο. Θα το ξανακάνουμε να ξαναγεμίσει. Μη με βρίζετε. Δεν είπε τίποτα κακό ο άνθρωπος. Μου άρεσε που είπε για τις ακαδημίες, γιατί προχθές πήρα τηλέφωνο και το περάσαμε έτσι λίγο στα ντούκου ότι δεν βγάλαμε κανέναν ποδοσφαιριστή. Αυτό πρέπει να το δούμε. Μου άρεσε πολύ που έχει κάνει αυτή την επένδυση στο γήπεδο, στο Ρήσιο, στα αποδυτήρια που θα κάνει και κάποια άλλα πράγματα. Ποιος άλλος θα κάνει αυτά. Είναι λεφτά. Και τον λέγαμε μπατήρι. Είναι δικά του. Όχι αυτοί με τα πολλά τα λεφτά. Αυτοί που αφήναν φέσια στον καντινιέρι εκεί και τους έβγαζε στη φόρα ότι δεν πλήρωνε τους καφέδες.
Ποιο θα έρθει, πείτε μου, υπάρχει κανένα θα έρθει. Αυτή τη στιγμή δεν έχει φανεί κανένα. Ναι, και είπε κιόλα, αν έρθει κάποιο καλύτερο από μένα, καλό να ορίσει. Δεν τον γνωρίζω τον Καρυπίδη, ούτε φάτσα, ούτε τον είδα ποτέ, ούτε μίλησα. Πρώτη φορά νομίζω ότι τον άκουσα τώρα. Ναι. Εμένα με έπεισε να είμαστε κοντά στην ομάδα, να τη βοηθήσουμε, να ξαναεπανέλθει. Πείτε μου λίγο για τους παίκτες του δυο που πήραμε. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Ρος που έρχεται το βράδυ και ο Λάρσον που έρχεται, αύριο. Ο Λάρσον είναι εξτρέμ που μπορεί να παίξει, εξτρέμ που μπορεί να παίξει και φόρος. Στην ουσία για την γκάμα τον πήρες. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιάννη, γιατί περιμένουν και άλλοι τρεις. Έγινε παιδιά, καλή συνέχεια. Πάμε στους τέσσερις, Χριστοκιώση, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Το όνομά σου? Καλησπέρα. Άλεξ, εσύ είσαι? Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κώστας. Έλα, Κώστα. Δεν πήρα να λέξω. Καλησπέρα. Έλα, Κώστα. Έλα. Ούτε κρύο ούτε ζέστη από το χθεσινό. Ναι, εγώ προσωπικά δεν έγινα σοφότερος. Έχω κάποιες παρατηρήσεις, αλλά θα ήθελα να πω επάνω σε αυτό που λέτε το επικοινωνιακό κομμάτι και το ουσιώδες κομμάτι. Ναι. Στη σύγχρονη εποχή δεν έχει διαφορά, παιδιά. Και το ξέρετε και καλά κι εσείς που χειρίζεστε τα μέσα. Οι ομάδες όταν θέλουν να δείξουν την ουσία, μέσα από την επικοινωνία το κάνουν. Και τα μεγάλα κλαμπ ξέρετε ότι έχουν επαγγελματίες της επικοινωνίας. Και δεν λέω απλά δημοσιογράφους, ανθρώπους στο social media που ξέρουν και τα χειρίζονται πολύ καλά αυτά. Σωστά. Πρόσεξε όμως, η ουσία όμως είναι διαφορετική. Η ουσία, αν η ουσία δεν μπορεί να είναι διαφορετική, Χρύσανθε, από την επικοινωνία. Μόνο αν θέλεις να βγεις να πεις ψέματα. Θα σου πω. Θα σου το αποδείξω όταν πάρα πολύ γρήγορα. Όταν υπάρχει το επικοινωνιακό τμήμα σε ένα σύλλογο ή σε μια εταιρεία, δεν βγαίνει για να πει πράγματα που δεν ισχύουν. Θα πάρει, άξιμε λίγο, θα πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα φέτος, άσχετα αν η επικοινωνία του είναι πολύ καλή. Ο ΠΑΟΚ το πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, άσχετα αν έλεγε ότι για αυτούς το πήρε. Δεν το πήρε. Ο Ολυμπιακός το πήρε. Φυσικά και δεν το πήρε. Άρα η ουσία από την επικοινωνία. Η ουσία από την επικοινωνία. Είναι ουσία η επικοινωνία. Είναι ουσία. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Εγώ είπα να κρίνουμε εμείς ως Αριανοί, αν μπορούμε να το διαχωρίσουμε, την ουσία. Ωραία. Και όχι την επικοινωνία. Καταλαβες. Εντάξει, και αυτό, ναι, μπορεί να πας και προς το θετικό και προς το αρνητικό πρόσημο. Ωραία. Εδώ θα σημειώσω κάτι. Ότι όταν φάγαμε τα τέσσερα από τον Ατρόμητο ή όταν αποκλειστήκαμε από την Εργοτέλη, ο πρώτος που βγήκε και επικοινώνησε σε εισαγωγικά ήταν ο Καρυπίδης. Και θα τους διώξει όλους και άδειες δεν θα πάρει κανένας τα Χριστούγεννα. Σωστά. Αυτός βγήκε και τα είπε. Σωστά. Δεν βγήκε ο κόσμος να κράξει άμεσα. Η πρώτη αντίδραση ήταν ο του Καρυπίδη. Λοιπόν, κόσμος αυτό βγήκε, πρέπει... αλλά αυτός ως διοικητικός ηγέτης λοιπόν τότε θα έπρεπε να είναι πιο εγκρατής. Ακριβώς. Ήταν παρονομητικός σε αυτό το σημείο. Όχι, ήταν. Είναι. Ο Καρυπίδης, για όσους τον ξέρουν, είναι και θα φαίνεται. Να σου πω κάτι. Από το μήνυμα στον Κούγια φαίνεται. Μην νομίζεις. Ναι, δεν το ρώτησε χθες κανένας τι έλεγε το μήνυμα. Άμα μας έλεγε αυτό, άσε. Δε. Μετά τώρα με τον Κούγια να τρέχουμε στα δικαστήρια, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Ο κόσμος γενικώς από την περασμένη δεκαετία που διαχειρίστηκε την ομάδα, εκτός ότι δεν καταφέραμε να τα διαχειριστούμε. Είναι και αυτό σημαντικό που λες. Πολύ σημαντικό. Εκτός ότι δεν καταφέραμε, ανέπτυξε, έφτιαξε μια λάθος νοοτροπία, μια λαθασμένη νοοτροπία, πιθανόν. Αυτό. Έχεις δίκιο, 100% είναι και αυτό. Ναι. Μετράει πάρα πολύ, είναι, έχουμε την αίσθηση ότι είναι όντως είναι δικός μας ο Άρης με την ευρύτερη έννοια, μας, αλλά δεν είμαστε... με έναν άλλο τρόπο, με έναν άλλον τρόπο είναι δικός μας. Εντάξει, έχει ο κόσμος το δικαίωμα φυσικά να ήμασταν κράζει. Προπονητές, ο κόσμος όταν κράζει, ήμασταν προπονητές, όταν... γίναμε και διοικούντες. Και εγώ είμαι από αυτούς που έβγαινα και έχουμε έρθει και σε αντιπαράθεση για τον προπονητή που έφυγε κτλ. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να καταλάβει και ο Καρυπίδης ότι δεν τον κράζουμε για να σηκωθεί να φύγει και να τα διαλύσει όλα. Τον κράζουμε γιατί δεν θέλουμε επαναλαμβανόμενα λάθη, γιατί αγαπάμε την ομάδα. Οι περισσότεροι, έτσι. Εντάξει, συμφωνώ. Πρόσεξε λίγο. Συμφωνώ και γι' αυτό δεν είπα το παραμικρό. Στα ου που ακούστηκαν στο ημίχρονο με τη Λαμία ή στα ου που ακούστηκαν σε άλλα ματς. Ή στις αποδοκιμασίες. Είναι άλλο όμως το ου και άλλο Βαλεριάνε, τέτοια Κωνσταντινίδη, τον της μάνας. Αυτό είναι άλλο. Και θα κλείσω με αυτόν. Δεν χρειάζεται να σκεπάσει τη θύρα 2, μπορεί και να την κλείσει. Καλό βράδυ. Ντροπή. Ντροπή. Ρε ντροπή ρε. Η θύρα 2, παιδιά, πάντως είναι κεφάλαιο για τον Άρη. Είναι κεφάλαιο. Είναι η εικόνα. Η επικοινωνία που είπε και ο φίλος. Όταν οι δύο είναι γεμάτοι, φαίνεται γεμάτο όλο το γήπεδο. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Το όνομά σου. Κιτρινό μαύρη Χαλκιδική, Κώστα. Ποια περιοχή? Το μπαλκόνι, ρε φίλε, παίρνει. Το μπαλκονάκι. Άσο τα σύλλατα, τα ξακουστά, ρε φίλε. Μπαλκονάκι είμαστε, ρε φίλε. Τι κάνετε? Καλά, γορνέ. Ναι, περιμένουμε το καλοκαίρι να έρθουμε στα σύλλατα. Άντε να σας δω. Να ξέρω όμως για να ετοιμάζω κατάσταση καλύτερη. Κανα γουρουνόπουλο, τι. Κάνε προβατίνα. Εντάξει, είπαμε, ρε φίλε. Όσοι μου στάρουσες. Και άμα βγούμε και Ευρώπη θα είναι ακόμα καλύτερα. Έτσι. Πάμε, τάτα, ρε, πες. Λοιπόν, τίποτα, ρε φίλε. Εγώ, ξέρεις, τώρα τον έχω, καν τον έχω κράξει αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Αλλά επειδή η κατάσταση πάει να ξεφύγει, γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να... Αν μπορώ να βοηθήσω λίγο με το λόγο μου και την εμπειρία μου, γιατί περάσαμε γενές, δηλαδή ακόμα και εσύ αμούστακος ήσουν, αμπιτσά και εμένα, πιτσιρικάς που τρέχαμε. Αλήθεια. Και τώρα αν φάγαμε τον παπά από προεδράρες, από ελκάσιμοι και από τέτοια με τα πιτόγυρα και. Ήρθε ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή χθες, σαν να βλέπω έναν άνθρωπο που μιλάει στο μαγαζί μου, σαν να μιλάμε στην καρέκλα. Έτσι μιλούσε χθες. Ναι. Απλά έτσι μιλούσε. Όπως μιλάει ένας άνθρωπος στο καφενείο. Δεν μιλούσε ακριβώς έτσι, αλλά μιλούσε με την ίδια γλώσσα της πιάτας του. Μέχρι και το γίναμε λοκός, είπε. Α, μπράβο, αυτό. Από εκεί και πέρα, έτσι, επειδή χορτάσαμε από αγιανάρχες και από προέδρους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα πάρα πολύ καλά και, και φάγαμε τον παπά και μας πήγαν σε μονοπάτια άσχημα, και επειδή έχουν διαλυθεί, έχουν έρθει παίχτες στους οποίους, αν είχε αυτό το μπάτζετ ο πρόεδρος τώρα, π.χ. Λόκο Αμπρέου, Αμορόζο, ή μόνο τις φανέλες εκείνες να πουλούσε, πιστεύω θα βγάζει τον μπάτζετ 2 χρονιών, 2 ετών. Από εκεί και πέρα, επειδή η κατάσταση πάει να ξεφύγει μεταξύ των Αριανών για το συγκεκριμένο θέμα της συνέντευξης και την όλη κατάσταση, αναλογιστείτε λίγο ότι έχουμε ακόμα μισή χρονιά. Ας περιμένουμε. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε διαφορετικό. Οι μεταγραφές, για μένα το πιο βασικό από όλα ήταν να γίνουν οι μεταγραφές που χρειάζεται. Γίνανε. Σε αυτό το κομμάτι ότι είναι, φαίνεται ότι είναι καλές. Τώρα στο γήπεδο τους δούμε. Στο γήπεδο. Είπε χίλιες φορές ότι η ομάδα είναι νοικοκυρεμένη. Δεν χρωστάει, έχει ενημερώτητες αυτά. Το λέτε και εσείς, το επιβεβαιώνετε. Αν δεν είναι έτσι, θα κλαίμε όλοι μαζί. Συγγνώμη, μετά. Συγγνώμη, αλλά αν δεν είχε ενημερώτηση, δεν θα μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Δεν θα μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Θα κλαίμε όλοι μαζί. Απλά είναι η λαχτάρα για να φτάσουμε κάποια στιγμή και εμείς ψηλά. Που εγώ μέσα στο μυαλό μου πιστεύω ότι αυτό το παιδί, γιατί παιδί είναι πιο μικρό από εμάς είναι, ηλικιακά, από μένα είναι σίγουρο. Από τον Νίκο, όχι. Έτσι. Εντάξει. Έτσι, που άλλοι στην ηλικία του ακόμα στις καφετέρες είναι. 39-40 δεν είναι, πόσο είναι. Ναι. Άλλοι ακόμα είναι στις καφετέρες και πίνουν καφέ και δεν κοιτάνε πού θα πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο. Έτσι. Έχει πετύχει. Είναι απειρός, κάνει λάθη. Κάποιος ίσως πρέπει να είναι από κοντά λίγο να τους πρόχνει. Επειδή εγώ μαθαίνω και τι λέει και off the record, γιατί έχω και πολύ καλούς φίλους που είναι κοντά όταν βλέπουν το μάτς και ακούγεται και βλέπετε. Mm-hmm. Τέλος πάντων, με τον Ερέρα. Αν είχα εγώ ένα άτομο να έχω 100 άτομα στο μαγαζί και να αφήνει να με πει, ενώ τον έχω προσλάβει και είχε σερβίρει όταν είχα δουλειά, να αφήνει την ώρα της δουλειάς και να με πει, ξέρεις, κάνουμε ένα καφέ, εντάξει, θα βοηθήσουμε όλοι μαζί να περάσει. Καλά, εγώ περιμένω 100 άτομα και εσύ μου λες αυτό το πράγμα, θα το κάνεις μία, θα το κάνεις δύο, θα φας πουλο. Δεν ξέρεις τι έρχεται να κρατήσω αυτό το πράγμα και μου λες εμένα αυτό το πράγμα να κάτσουμε μαζί, τότε τι σε έχω εγώ εσένα. Δεν ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Ότι με τον Ερέρα ο Καρυπίδης στην ουσία είπε ότι το μεγαλύτερο του λάθος φέτος είναι αυτό. Και το είπε, ήταν δική μου επιλογή. Το είπε. Παραδέχτηκε. Παραδέχτηκε. Και από εκεί και πέρα δεν θα αλλάξει κάτι. Και έρχεται και δηλαδή, συμβαίνει, το να σκοτωνόμαστε εμείς, Νικολάκη, και η Χρύζα αυτό τώρα στα Facebook, που φυσικά είναι ένα μέσο εκτόνωσης, επηρεάζει και αυτό. Επηρεάζει. Το χειρότερο απ' όλα είναι βέβαια να βρίζονται μάνες ποδοσφαιριστών. Αυτά δεν γίνανε ούτε σε χρόνια ναι. που γυρνούσαν τα πανώ ανάποδα την ώρα του μάτς. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξεφύγαμε τόσο πολύ. Το νούμερο 9 και το νούμερο 14 και το νούμερο 23 και το νούμερο 18 κάποιοι δεν τα ξέρουν γιατί είναι μικροί. Αυτά δεν γίνανε ούτε τότε. Γίνονταν απ' έξω. Γίνονταν για άλλες καταστάσεις. Και να σου πω κάτι. Όχι όταν είδες. Να σου πω κάτι. Έχουμε παράπονο ψυχής, πάθους από τον Βαλεριάνο ή τον Κωνσταντινίδη. Να μου πεις ότι ο Βαλεριάνος θέλω έναν καλύτερο παίκτη εκεί, να το σεβαστώ. Αλλά να μου πεις ότι δεν προσπαθεί. Εντάξει, το παιδί δεν είναι κόσμος έχει δίκιο, δεν πάμε να ρωτήσει. Και sorry που λέω συνέχεια αυτά τα δύο ονόματα, τα λέω γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί, γιατί ήταν τα back τα οποία τα ακούγανε πιο συχνά γιατί ήταν τα back. Κοιτάζει την άκρη. Ειδικά εκεί στις γραμμές, στις δύο και από την άλλη πλευρά από την έξι. Γι' αυτό το λέω. Ανέκαθεν γινόταν το μακελιό από τα πινελίκια. Είτε πόπτες είτε παίκτες μας. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, εγώ δεν δικαιολογώ, ο κόσμος είναι σκασμένος. Φυσικά. Είναι γκρίνια αυτά, έχει προσδοκίες, του δημιουργήθηκαν προσδοκίες και σε μένα, αλλά αυτή τη στιγμή πάμε με θετική ενέργεια να πάρουμε το διπλό, να μπορέσουμε να πάμε στην Ξάνθη, που στην Ξάνθη παιδιά θα περάσουμε για άλλους λόγους, εγώ δεν το πιστεύω. Θα μας καρασφάξουν εκεί πέρα που πάμε
στην ασπρόμαυρη Ξάφη. Με σφαγή θα κερδίσω. Με σφαγή θα κερδίσω. Θα είμαστε πιο μάγκες. Πιο μάγκες. Ας δούμε τη Λιβαδιά, πιστεύω θα την κερδίσουμε. Αυτοί οι παίκτες φαίνονται καλοί. Και στη Λιβαδιά είναι από, δύσκολο από, το μάτς. Από τότε που είχαμε το Σουηδό, τον Τέτσον, πώς το λέγανε που πήγε μετά αυτή τη στιγμή. Σελάντερ. Και όσους είχαν Σκανδιναβούς, παίξαν μπάλα στον Άρη. Είναι πολύ καλοί. Θα βοηθήσουν. Όπως βγάζει και αυτός του Παναθηναϊκού, Γιώχασον κτλ. Θέλουμε να αναπληρωθούν. Εγώ τα πνίγω, όπως και πολλοί αυτά τα χάλια που έχουμε δει, τους αποκλεισμούς κτλ. Που με έλεγε ο γιος μου, γιατί δεν πατρώ με τρία γκολ από αυτούς. Τέλος πάντων, τι να το κάνουμε. Πρέπει προχωράμε, να κάνουμε λίγο υπομονή. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Άντε, γεια, γεια. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ο Κώστας το καλοκαίρι, για όσοι θυμούνται, τον είχε ξεσκίσει τον Καρυπίδη. Μένα μου δείχνει κάτι. Ότι ο Κώστας είχε μία άποψη, μία θέση. Την πήρε, την είπε δημόσια και είναι γνωστός. Ο Κώστας είναι πρώην συνδεσμή της. Ναι. Πάνω από 20 χρόνια με τον Άρη. Δεν είναι δηλαδή κανένα παιδάκι. Είχε μία συγκεκριμένη άποψη. Βγαίνει και μιλάει με ωριμότητα. Δεν λέει ότι αυτός είναι καλός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά λέει παιδιά ήρεμα. Για μένα αυτό σημαίνει πάρα πολλά για έναν Αριανό. Να μπορεί να κοντρολάρει ακόμα και τα διαφορετικά συναισθήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επόμενος. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Όταν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει τερματοφύλακα τον ΤΕΚ, γιατί είχε πρόβλημα με τις τερματοφύλακες, ήμουνα στην Τούμπα όταν το δοκίμασε ο Αλεξιάδης και πέρασε την μπάλα μέσα από το κομμένο δάχτυλο στο 0-1. Το θυμάται κανείς αυτό? Όχι. Που είχε κομμένο δάχτυλο ο ΤΕΚ. Δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο ΤΕΚ. Ναι. Τα μόνα ΤΕΚ που ξέρουμε είναι αυτά που βάζουν στην περίφραξη. Λοιπόν, είχε πάρει, επειδή έχανε συνέχεια από τον Άρη τότε εκεί τη δεκαετία, το 67 μέχρι το... Ναι. Λοιπόν, και πού θέλετε να καταλήξετε? Θέλω να καταλήξω ότι έχω ζήσει στον Άρη από πολλά χρόνια και θέλω να πω ότι βάζουν στόχο Ευρώπη. Ποιος είπε ότι θα φέρει το UEFA χρήματα στον Άρη? Εξηγήστε μου πώς θα έρθουν τα χρήματα στον Άρη άμα θα βγούμε στην Ευρώπη. Το αν θα βγουν στην Ευρώπη δεν παίρνεις αυτομάτως χρήματα. Θα πρέπει να περάσεις 2-3 γύρους, να πάει στους ομίλους για να έρθουν χρήματα. Χορηγή, τηλεοπτικά. Με ένα προπονητή, παιδιά, δεν περνάει ο Άρης στην Ευρώπη. Και πολύ φοβάμαι θα... Με Έλληνα προπονητή. Ναι, βέβαια. Α, σπάσαμε και το. Καλά, εδώ δεν ξέρουμε αν θα βγούμε Ευρώπη. Δεν ξέρουμε ποιο θα παίξουμε. Εμείς το πρόβλημα μας. Σπάσαμε και το αίτητο. Το θέτω το θέμα αυτό. Ναι. Επειδή ακούω όλους, στόχος είναι η UEFA. Και στο σταματάνε εκεί. Από τους 27 λοιπόν αγώνες που έχει αίτητο ο Άρης στην Ευρώπη, εντός έδρας, πόσους είχε Έλληνα προπονητή στον πάγκο? Κανέναν. Τι κανέναν? Τον Παναγούλια πρέπει να είχε, αν θυμάμαι, ή τον Φυρό, γιατί δεν ξέρω, δεν με ξεγελάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή. Και τον Μιχαλίτσο. Τον Μιχαλίτσο, λόγω της αλλαγής, ναι, με τιμά. Τον είχε όμως. Με τη Manchester City. Ναι, με τη Manchester City, εντάξει, αλλά σας πήγα πιο παλιά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω... Με την Περούτσια όταν έπαιζα, ποιον είχα προπονητή? Τον Κούζελα. Ορίστε. Κούζελα είχα. Τον Κούζελα με τη Ρώμα τον είχε. Και μετά με την Περούτσια, το 1-1 στην Τούμπα, ποιον είχα προπονητή? Τέλος πάντων. Ωραία. Γίνατε κατανοητός. Ναι. Πείτε και στο θέμα γρήγορα, ναι. Να πούμε στο θέμα γιατί δεν σας ακούγει καλά, ναι, το Hands Free. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έχουμε θεοποιήσει τον κύριο Καρυπίδη. Μάλιστα. Δηλαδή φοβόμαστε την απειλή ότι ξέρεις, τρέμουμε όλοι, θα φύγω, και ότι ο Άρης πέθανε. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Η ιστορία του ευρωπαϊκού κύκλου του Άρη με Μπάγεβιτς και Κούπερ έχει σβήσει? Όχι. Τη σβήσαμε? Όχι. Γιατί να τις σβήσουμε? Ήτανε καλές πορείες στην Ευρώπη. Ήτανε. Γιατί τις σβήνουμε? Μα δεν τις σβήσαμε. Ποιος τις έσβησε? Μα μιλάνε και εκείνα τα χρόνια και ξέρω εγώ και ιστορίες όλοι μας. Ποιοι μιλάνε? Ότι ήτανε... Ότι τι? Ήταν τι? Λένε ότι ξέρω εγώ και... Το ξέρω εγώ τι είναι. Μιλάνε ξέρω εγώ. Ναι, είναι τι? Τι ακριβώς? Ο κόσμος του Άρη, εμείς οι οπαδοί. Μα δεν το έχει σβήσει. Άρα σβήνουμε και την ιστορία. Μα δεν έσβησε κανένας εκείνα τα χρόνια. Πώς σβήνεται η ιστορία? Ποιος βγήκε να σβήσει εκείνες τις χρονιές? Τέλος πάντων, εμένα η συνέντευξη είμαι αρνητικός, θα μιλήσω και μια άλλη άποψη να ακούσετε. Βεβαίως, εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ για να ακούμε απόψεις. Είμαι αρνητικός στη συνέντευξη. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Καρυπίδης
δεν πρόκειται να πουλήσει ποτέ τον Άρη. Έχει ανεβάσει το πρεστής του. Του έχουν ανοίξει δρόμοι, γιατί ο Άρης είναι ένας τεράστιος σύλλογος με τεράστιο κόσμο. Και δεύτερον είναι και Περίμενε. Δηλαδή οι άλλοι που έχουν τις ομάδες, για ποιο λόγο τις έχουν δηλαδή? Στη Γάμα και στη Β' Εθνική που τον είχε ο Άρης μέχρι στιγμής πλήρωνε. Μα σκοπό του. Ποιον σκοπό? Ποιον σκοπό? Για πείτε μου την πορεία που έκανε η Βέρεια. Είναι παρόμοια με αυτή που κάνει ο Άρης φέτος. Τι λέτε τώρα. Στη Βέρεια έβαλε 8 εκατομμύρια, 7, 6, 5. Την ίδια εποχή ήταν 7η. Η Βέρεια, κύριε μου, είχε 432 εισιτήρια. Είναι η ίδια δυναμική. Η Βέρεια ήταν η Βέρεια. Και τη Βέρεια δεν την πήρε από τη Γάμα Εθνική. Δεν την πήρε από τη Γάμα Εθνική να την ανεβάσει. Την είχε στην Αλφα Εθνική. Αλλά στην αρχή είχε κάνει τίποτα. Την πήρε στην Αλφα Εθνική. Δεν έβαλε λεφτά στη Βέρεια, λοιπόν. Θα με αφήσετε να καταλάβετε τι λέω. Όχι, μου συγκρίνει τον Άρη με τη Βέρεια τώρα. Τι μου συγκρίνει τον Άρη με τη Βέρεια? Ο Λεό Καρυπίδης είχε τη Βέρεια. Ωραία, και δεν συγκρίνω τον Άρη. Και. Αλλά η πορεία και ο εντυπωσιασμός, ο τρόπος λειτουργίας της Βέρειας είναι παρόμοιος με αυτόν του Άρη. Όχι, δεν είναι παρόμοιος, διότι τον έναν τον είχε στην Α Εθνική και τον άλλον τον πήρε από τη Γ Εθνική. Έβαλε λεφτά στη Γ και στη Β. Στη Βέρεια δεν έβαλε λεφτά στη Γ και στη Β. Πώς κινήθηκε στη Super League σήμερα, φέτος? Ναι, κύριε μου, δεν μπορείτε να σβήσετε όμως τα 5-6 εκατομμύρια στη Γάμα και στη Βήτα όμως. Που είναι δικό του λάθος που έβαλε τόσα λεφτά και το είπε χθες. Δεν είναι το ίδιο. Είναι άλλο να έχει μια ομάδα στην Α να εισπράττει τηλεοπτικά και να παίρνει τον Αμπντούν, πώς τον έλεγαν, και είναι άλλο στη Γάμα και στη Βήτα. Ήξερε που ερχόταν ή όχι? Φυσικά και ήξερε. Αυτό ακριβώς. Άρα είχε και κάποιο αποσκοπούσει κάπου. Επιχειρηματικά. Ναι, πού θέλετε να καταλήξετε, γιατί δεν έχω καταλάβει ακόμα. Να καταλήξω ότι καταρχήν δεν είναι. Όπως τον έχουμε θεοποιήσει ο Θεός. Μάλιστα. Ότι αν φύγει ήρθε η καταστροφή του Άρη. Ωραία. Εγώ εκεί πιστεύω. Το δεύτερο πιστεύω ότι δύσκολα θα... Άρα να φύγει, λέτε. Θεωρείτε ότι πρέπει να φύγει. Να πει, όχι, αυτό το παραμύθι ότι ξέρεις πουλάω αλλά δεν έρχεται κανείς. Ναι. Δεν το θεωρώ σωστό. Αφού δεν έχει έρθει. Τι εννοείται, ήρθε κάποιος, παραμύθι ήταν να έχει έρθει κάποιος και δεν τον είχε δώσει. Μα ψάχνεις για να πουλήσεις. Ποιος? Μα γιατί να ψάξει, Μα δεν θέλει να ψάξει, αυτό δεν είναι να πουλήσει. Μη μας λέει τότε ότι θέλει να πουλήσει, αφού δεν ψάξει. Ποιος είπε ότι θέλει να πουλήσει? Είπε ο Καρυπίδης θέλει να πουλήσει. Ότι αν θα βρω, λέει παιδί, δεν είπε αν θα βρω, είπε αν θα έρθει, είπε. Δεν είπε ότι θα βρει. Δεν είπε ότι θέλει να πουλήσει. Και να σου πω και κάτι, αν έρθει μόνος του, πουλάς πιο ακριβά. Σίγουρα. Συμφωνώ, αλλά εγώ θέλω να πω ότι έχουμε πέσει πολύ στη μετριότητα, έχουμε θεοποιήσει τον, γιατί πατάει επάνω στη θεοποίηση, έχει κάτσει στην καρέκλα. Ναι, ακούω ότι μισό λεπτό, όταν λέτε έχει κάτσει στην καρέκλα, τι εννοείται, είναι εκλεγμένος όπως ήταν ο Λάμπρος ή ο Θανάσης? Και έχει κάτσει στην καρέκλα, τι είναι? Αγόρασε. Είναι ο μεγαλομέτοχος. Το πλήρωσε την καρέκλα, την αγοράσει την καρέκλα. Είναι τοποθετημένος. Από ποιον? Ήταν και ο Αρβανιτίδης. Από τα λεφτά του είναι το πρόβλημα. Ποιος Αρβανιτίδης? Αυτός που έβγαλε τους 4 έξω και έγινε 36. Έκανε. Α, είστε του Αρβανιτίδης εσείς. Εδώ μου στέλνουνε. Και... Κώστα, σας λένε. Ναι. Α, είστε γνωστός. Εδώ μου λένε είστε φίρμα εδώ πέρα. Έχω πάρει 15 μηνύματα. Τι γίνεται? Δεν τον κουστάρει τον Καρυπίδη. Γενικότερα, από ό,τι έχω αντιληφθεί. Α, το δεν τον κουστάρω είναι άσχημη λέξη. Εγώ, α, συγγνώμη, δεν το συμπαθείτε. Όχι, θεωρείτε, να το αλλάξω αλλιώς. Θεωρείτε ότι δεν είναι ο άνθρωπος που πρέπει να έχει τις τύχες του Άρη στα χέρια του? Όχι, συγγνώμη, με αλλάζει τα λόγια μου, έτσι δεν είναι? Όχι, μα ρωτάω. Θεωρείτε ότι δεν είναι ο κατάλληλος για να βρίσκεται στον Άρη? Εγώ την άλλη ερώτηση. Μισό λεπτό. Θέλετε να κάνουμε ένα, μ' αρέσουν αυτά. Θέλετε να κάνουμε διάλογο. Θεωρείτε ότι είναι ο άνθρωπος που δεν πρέπει να βρίσκεται στον Άρη αυτή τη στιγμή? Όχι, θεωρώ άλλο. Θα ακούσεις τώρα την απάντησή μου. Λοιπόν, ότι ο Άρης δεν θα πεθάνει αν φύγει ο Καρυπίδης. Ο Άρης δεν θα πεθάνει ποτέ. Αλλά από εκεί και έπειτα αυτό δεν αναιρεί κάτι άλλο, να σας ρωτήσω. Επειδή έχω ζήσει αυτή τη στιγμή όμως, μισό λεπτό. Έχω ζήσει καλές εποχές του Άρη. Ναι. Τα έχουμε μηδενίσει την ιστορία μέχρι σήμερα. Ναι. Έχουμε θεοποιήσει τον κύριο Καρυπίδη. Μάλιστα. Τον έχουμε θεοποιήσει και τρέμουμε μη φύγει. Έχετε επαναλάβει πολλές φορές αυτή τη λέξη και σας λέω το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ο Καρυπίδης μεγαλομέτοχος του Άρη, σωστά? Θεωρείτε λοιπόν εσείς ότι δεν είναι κατάλληλος ή θεωρείτε ότι είναι κατάλληλος? Από τις κινήσεις που έκανε Super League και μέχρι σήμερα πώς πάει η ομάδα, δεν το θεωρείτε ότι είναι κατάλληλος. Πώς θα έπρεπε να είναι δηλαδή, ομάδα, δηλαδή? Καταρχήν από μόνος. Τι έπρεπε να είναι η ομάδα? Να στηρίζει έναν ειδικό που έχει φέρει μεγάλη κατασούρα στην ομάδα. Έχει αφήσει την ομάδα μου χωρίς ποδοσφαιριστές. Χωρίς να έχει έτοιμο. Χωρίς ποδοσφαιριστές. Ναι.
Συγγνώμη. Έδιωξε, ναι, ναι. Διώχνει κόσμο, ναι. Χωρίς να έχει αντικαταστήσει τον κόσμο. Τέσσερις παίκτες πήρε ο Άρης. Κορχούτ. Ο Κορχούτ είναι καλός παίκτης. Πότε θα παίξουν αυτοί, για πείτε μου. Τώρα θα παίξουν. Ποιος σας λέει ότι είναι καλός παίκτης, για πείτε μου εσείς ότι είναι καλός. Εγώ τον είδα καλό στη Λάρισα. Εσείς τον είδατε, δεν είναι καλό. Όλοι τον είδαν καλό βασικά. Συμπεραίνατε δηλαδή από τον πρώτο αγώνα ότι είναι καλό. Εσείς συμπεραίνατε ότι δεν είναι καλό από τον πρώτο αγώνα. Θα δείξει η διάρκεια. Ο Τόνσο λοιπόν που είναι τρία χρόνια ο παίκτης που όλοι λέγαμε γιατί φέρε αυτόν. Καλωματία. Δεν είναι καλό. Γιατί, ποιοι το λέγανε όλοι φέρε αυτόν. Όλοι. Δηλαδή ο Τόνσον. Είναι εξαιρετικό ποδοσφαιριστής. Βέβαια το ξέρω. Και στον Ατρόμητο και στην Τρίπολη. Τον έβλεπα στην Ελλάδα έπεσε. Λοιπόν, εσείς λέτε δεν είναι καλό παίκτης ο Τόνσο. Εγώ βλέπω την απόδοση του Άρη στο Πόρτο. Όχι, όχι. Αν θέλετε να κάνουμε συζήτηση και να μην μου κάνετε τρίπλες, δεν ξέρω αν παίξατε και ποδόσφαιρο. Επίσης μου λένε εδώ ότι με έχετε βρει αρκετές φορές στο ίντερνετ. Δεν ξέρω, το έχετε κάνει όντως. Λέω λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε παίξει ποδόσφαιρο, αλλά μην μου κάνετε τρίπλες. Επίσης μου λένε, μου στέλνουν μηνύματα ότι με έχετε βρει εμένα προσωπικά πολλές φορές στο ίντερνετ. Ισχύει. Βρίζω. Δεν έχω βρει ποτέ όπως μιλάω. Ξεφωνίζω. Αυτή τη στιγμή, ξεφωνίζω. Γράφω και στο ίντερνετ. Α, ωραία, χαίρομαι. Άρα λέει ψέματα λοιπόν. Αυτός. Μην ξαναστείλεις Γιώργο τέτοια ψέμα για τον άνθρωπο. Λοιπόν. Μπορείς να μπεις στο προφίλ μου και να δεις αν βρίζω ή όχι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Να σε βοηθήσουν οι φίλοι σου αυτοί που έχεις στο ίντερνετ να μπεις και θα δεις πόσο υπάρχουν ύβρις. Απλά ναι. Εγώ μιλάω για αυτά που θέλω. Εγώ θέλω επιτέλους ο Άρης να ζωντανέψει και αν δεν βρεθεί επενδυτής σωστός, αν δεν ενεργοποιηθεί ο ερασιτέχνης, αν δεν τρέξει ο ίδιος ο Καρυπίδης, να φέρει όχι Σαουδάραβα, να φέρει κάποιον στο καλύτερο οικονομικό. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Στον Άρη πείτε μου έναν επενδυτή που έχει έρθει. Ο μεγάλος, ποιος? Ο ασφαλιστής, πώς το λέω, ο Κοντομινάς. Ο Κοντομινάς. Ναι. Είστε ικανοποιημένος από την παρουσία του Κοντομινά στον Άρη. Δεν ήταν ο λόγος ο ίδιος που έφυγε. Εγώ δεν ρώτησα ποιος έφυγε. Εγώ λέω αν είστε ικανοποιημένος. Πείτε μου λίγο τι θέση είχε ο Κοντομινάς, ο Άρης με τον Κοντομινά. Τι βγήκε ο Άρης δηλαδή με τον Κοντομινά. Μα τον Κοντομινά τον φάγανε. Όχι, όχι, δεν ρώτησα εγώ αν τον έφαγαν. Εγώ ρώτησα την θέση που βγήκε. 8ος, 7ος, 10ος. Τον βρίζαμε. Βρίζαμε τους παίκτες μας εκείνη την περίοδο. Βρίζαμε τον Κοντομινά. Πολλούς βρίζαμε. Όχι, όχι. Τον Κοντομινά δεν τον βρίζαμε. Πολλούς βρίζαμε. Δεν βρίζαμε τον Κοντομινά όμως. Βγήκε 8ος λοιπόν. Άρα γιατί τον φέρετε ως παράδειγμα ενώ βγήκε 8ος ενώ τώρα Άρης είναι 5ος. Μίλησες για επενδυτή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει μεγάλη διαφορά. Ο Καρυπίδης τι είναι αυτή τη στιγμή. Ο Κοντομινάς ανέμενε, υπήρχε περίπτωση στα επόμενα 2 χρόνια να έχεις κάποιο όραμα. Και τα 3 χρόνια που ήταν εδώ, γιατί δεν μου έδωσε το όραμα ο Κοντομινάς. Λοιπόν, και ποιος μου λέει ότι θα μου δώσει ο Καρυπίδης το όραμα. Μισό λεπτό. Εσείς πιστεύετε. Εγώ δεν είπα ότι σου δίνει. Εγώ δεν σου είπα ότι σου δίνει ο Καρυπίδης το όραμα. Μέχρι στιγμής δεν μου έχει δώσει όραμα. Ο Άρης θα παλεύει κάθε χρόνο. Αλλά γιατί θεοποιώ τον Κοντομινά. Εσύ πιστεύεις ότι ο Άρης έχει στόχους με τον Καρυπίδη. Ναι. Ερώτησε. Ναι. Αρχικά να βγω στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος φέτος. Αυτός είναι για τα επόμενα χρόνια παραπάνω πιστεύεις ότι θα μπορεί. Όχι, νομίζω ότι έχει ταβάνι ο Καρυπίδης και μέχρι 4-5 μπορεί να με έχει. Αυτό ακριβώς. Εμένα δεν με ικανοποιεί αυτό. Συμφωνώ, αλλά προσέξτε λίγο. Θέλετε να συμφωνήσουμε για τα επόμενα 4-5 χρόνια να βγαίνουμε 4-5 και μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Γιατί ο Άρης τα τελευταία 105 χρόνια που ζει, ναι. Μετά το 46, έχει πάει μια χρονιά το 80 να πάρει το πρωτάθλημα, το 79-80. Και από εκεί και έπειτα το 4-5 είναι άπιαστο όνειρο, είναι κάθε 10 χρόνια. Όταν λοιπόν εγώ τα τελευταία 40 χρόνια βγαίνω κάθε 10 χρόνια τέταρτος, δεν μπορώ να πω σήμερα δεν με ικανοποιεί να βγαίνω τέταρτος. Μετά το 86, σωστά το είπες. Ναι. Σωστά. Ακριβώς, είμαι ακριβή. Ακριβής είμαι. Μέχρι το 80, είπα. Βέβαια, αλλά σήμερα έχουμε 2019. Είναι σαν να μου πεις ότι η ομάδα μπάσκετ, αν βγει τέταρτος ο Άρης στο μπάσκετ, σε ικανοποιεί. Σήμερα όπως έχει, ναι. Το σήμερα όπως έχει δεν το λες στον Άρη του ποδοσφαίρου. Γιατί ο Άρης του ποδοσφαίρου έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει να ταλαιπωρείται. Με ευθύνη του Καρυπίδη. Όχι, δεν είναι ευθύνη του Καρυπίδη. Βλέπω όμως πώς πάει ο Καρυπίδης φέτος. Πώς πάει, 5ος είναι. Έκανε λάθη, μας κράτησε. Πολλά. Πολλά. Αυτά. Τώρα όμως έχει θέση Ευρώπη. Ναι, αλλά
Δεν γίνεται όμως να κρατάμε μόνο τα αρνητικά, όπως δεν γίνεται και απ' την άλλη να κρατάμε μόνο τα θετικά. Εγώ δεν θέλω στόχο την Ευρώπη. Ναι, αλλά πρέπει να ξαναβαδίζει βήμα. Άλλο το δεν θέλω στόχο την Ευρώπη, άλλο τι μπορεί να κάνει ο Άρης. Θέλω η ομάδα μου, αυτό που παρουσιάστηκε με την αλλαγή. Να σας πω τι θέλω εγώ. Εγώ θέλω έναν επιχειρηματία, ισχυρότερο από τον Καρυπίδη, έναν πολύ δυνατό επιχειρηματία, ο οποίος να καταφέρει ο Άρης να διεκδικεί πρωτάθλημα. Το θέλω μου. Με το πρέπει όμως και το μπορώ είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν ζήτησα ποτέ Ευρώπη. Εγώ όταν έχασα και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό ήμουν ευχαριστημένος και είπα και συγχαρητήρια στην ομάδα. Ήσταν ευχαριστημένος που χάσαμε τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ναι, είπα συγχαρητήρια στην ομάδα γιατί ήξερα τι γίνεται στην ομάδα. Μάλιστα. Ήξερα ότι είναι νέα ομάδα. Αυτό θέλω. Εν κατακλείδη, άρα πρέπει να αλλάξει λέει, το Καρυπίδης και να έρθει κάποιος ισχυρότερος. Όχι, πρέπει να έχει σταθερή πορεία ο Καρυπίδης και δεν πρέπει να έχει άτομα δίπλα του και μέσα του που να δημιουργούν τέτοιου είδους προβλήματα. Τι προβλήματα? Ώστε η ομάδα μου σήμερα να είναι σε ένα αβέβαιο μέλλον. Μάλιστα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο. Εμένα μου αρέσουν οι διαφορετικές απόψεις, παιδιά. Απλά θέλω να καταλαβαίνω μερικές φορές γιατί υπάρχουν οι διαφορετικές απόψεις. Θέλω να καταλαβαίνω. Ποια είναι η διαφορετική άποψη. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι. 15 μηνύματα πάντως μου ήρθαν για τον κύριο Κώστα τον προηγούμενο. Πολύ ωραία. Είναι φίρμα. Πάμε, Παύλο, είσαι πιο μεγάλη, βέβαια, αλλά εντάξει. Όντως, αλήθεια. Εδώ μου λέει ένας πάντως στο ραδιόφωνο, στο γέλο λέει βγαίνει και ασχολείται μόνο μαζί σου. Με μένα δηλαδή. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Ρε, 20 ναι. λεπτά. 20 λεπτά. Εγώ έκανα νόημα, αλλά δεν άλλαζα εδώ πέρα δίπλα. Γιατί ήξερα ότι ήσουν εσύ από πίσω και περίμενε. Δηλαδή από την όλη αυτή η συζήτηση, πού ας πούμε καταλήξαν. Ότι δεν πρέπει να θεοποιούμε. Αυτό. Το τελευταίο που είπες Χρήσανε, γιατί θα πω δύο πράγματα για τη συνέντευξη χτες. Ο Άρης κάθε 10 χρόνια έγινε τέταρτος. Το υποστηρίζεις αυτό? Όχι κάθε 10, κάθε 7. Όχι, όχι, είπα από το 80. Από το 80 είπα, κάτσε, δεν μ' άκουσες. Και το 80. Από το 80 μετά τη διεκδίκηση του πρωταλήματος, επί της ουσίας από το 84-85 και μετά. Δεν ήταν μόνο το 80, φιλαράκι μου. Ξεφεύγει η κουβέντα, παιδιά. Ναι, ας πάμε στο σήμερα, Παύλο, όμως, μην πιάνεις από αυτό. Ξεφεύγει η κουβέντα, πάμε στα σημερινά. Άντε, μπράβο. Στα φρέσκα κουλούρια. Όλη η δεκαετία του 60, από το 62 και μετά, από την περιπέτεια της Λαμίας. Ο Άρης και ο Παναθηναϊκός ήταν οι καλύτερες ομάδες, ας πούμε, στην Ελλάδα με τον Κορέιρα. Και αυτοί είχαν λοιπόν τον Σέρβον Άνω που πέθανε. Παύλε, κλείστο, γιατί πολύ ασχοληθήκαμε κιόλας με αυτό το θέμα. Πάμε στα σημερινά κουλούρια τώρα. Πώς τον άκουσες εσύ τον Τέρμπι? Έτσι, μπράβο. Λίγο αμφιλογόμενη η συνέντευξη χθες. Ναι. Θα διαφωνήσω με τον κόσμο, γιατί κάπου μου έδωσε την εντύπωση ότι για όλα τα κακά του Άρη φταίει λοιπόν ο κόσμος του Άρη. Γιατί βρέθηκαν 10, 20, 50, 100, 500. Καταρχήν, ας πούμε, Χρήστανθε, εγώ δεν ανήκω ούτε στους 10 έτσι, ούτε στους 10 αλλιώς. Συμφωνώ, έχεις τοποθετηθεί και θετικά και αρνητικά. Αλήθεια λοιπόν, να φύγεις. Πάντοτε άκουσε με ξέρεις καλά, 73 χρονών είναι. Υπήρξαν πρόεδροι που ήθελαν προσωπική λοιπόν επαφή και δεν έχω με κανέναν ούτε τη φάτσα τους γνωρίζω. Εγώ είμαι μόνο Άρης. Με ενδιαφέρει μόνο η μεγαλοσύνη του Άρη και τίποτα παραπάνω. Ποτέ στη ζωή μου. Άρα. Λοιπόν, μόνο Άρης. Όποιος και να είναι πρόεδρος, όποιος και να είναι παίκτης σε όλα τα αθλήματα του Άρη, αρκεί να έχουν την οτροπία του πρωταθλητή και του πολεμιστή, γιατί έτσι με έμαθε ο Άρης. Και δεν είναι κακό, ήταν δηλαδή έγκλημα που οι οπαδοί μας έστω στα πρώτα 5-6 παιχνίδια μίλησαν για πρωτάθλημα. Τους κακολογείτε? Κάνανε λάθος δηλαδή? Όχι όλοι. Αν είναι δυνατόν. Όχι όλοι. Αν είναι δυνατόν. Δεν ήταν ρεαλιστικό. Ο Άρης οποιαδήποτε κατάσταση είναι με οποιαδήποτε ομάδα μόνο για το πρωτάθλημα. Δεν, εγώ διαφωνώ. Λοιπόν. Μπορεί να, λοιπόν να διαφωνείς γιατί είσαι μικρός, έχεις να μάθεις πολλά. Δεν νομίζω η ότι είναι ιστορία μόνο του Άρη αυτό επιτάσσει. Ναι, αλλά και το κλείνω το τι, για να μην πάμε παραπάνω. Και το τι λοιπόν, πρέπει είναι, τι μπορείς πάμε. Ως προς τη συνέντευξη, κακός που έτσι αναφέρθηκε, δεν ας πούμε συμφωνώ με τα παιδιά που καταρχήν δεν θέλω να ακούω να βρίζουν μάνες, παιδιά, γυναίκες. Ναι. Αυτό είναι φρασιντιλία.
Πες τον παίκτη να με παικτικά, κάντο να κριτική. Όχι όμως μάνες, αδελφές, οικογένειες δεν έχουν σχέση στον Άρη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο Άρης στα 4-5 παιχνίδια έκανε όλη την Ελλάδα να παραμιλάει με τον κόσμο. Και ο ποιητής είπε ουδής αχάριστος του ευεργεντισέντος. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Και όταν μιλάμε για τον οπαδό του Άρη, απαιτώ πολύ περισσότερο λοιπόν σεβασμό. Έκλεισε αυτό το θέμα. Κακός που αναφέρθηκε να είμαι στον Ερέρα. Πολύ κακός. Γιατί μου δίνει να είμαι το δικαίωμα δύο κουβέντες να πω. Αφού ρε φίλε Καρυπίδη τον είδες ας πούμε στην προετοιμασία ότι έτσι αλλιώς και τα λοιπά με πολλά μειονεκτήματα. Γιατί τότε δεν του είπες φύγε. Και μου δίνεις εμένα τώρα το δικαίωμα να κάνω μια σκέψη πίσω από το μυαλό μου και να πω απόντως φυσικά του Ισπανού ακούστηκε ότι μέχρι δεν ήξερε να κάνει λοιπόν ανάλυση. Ο άνθρωπος που ήταν με τον Μπενίτες στη Λίβερπουλ και πήρε το Τσάμπιονς Λιγκ ακριβώς για αυτό το λόγο, να αναλύει παιχνίδια. Γιατί λοιπόν έτσι. Δεν έπρεπε καν να αναφερθεί. Τον έφερε ο ίδιος είπε. Με ποια λοιπόν εχέγγυα κύριε Καρυπίδη τον έφερε στον Άρη. Δεν έχω δικαίωμα να ρωτήσω. Γιατί μου δίνεις αυτό το δικαίωμα, αλλά δίνεις και το δικαίωμα στον αντίπαλο να κάνει ένα κάρο συνειρμούς. Δεν έπρεπε καν να αναφερθεί. Και για να μην ας πούμε μακρηγορήσω, ο Μπάσα τελικά έπαιξε καλά να είμαι σαν κεντρικός αμυντικός. Αλλά με την ΑΕΚ που είχες πάλι πρόβλημα με τον Βέλεφ και τον Βελιζίση, γιατί ένας από τους δύο έλειπε και έλειπε ο Βέλεφ, κοροϊδεύαμε που τον έβαλε εκεί. Ότι είναι παρονητικός είναι, αλλά ακόμα ένα σημείο θέλω να πω, γιατί μου έκανε πάλι άσχημη εντύπωση. Ήτανε στον αγώνα Παναθηναϊκός Γιάννενα. Να σας ρωτήσω όλους, στα 104 χρόνια ιστορίας του Άρη θυμάται κανένας πρόεδρο του Άρη να παρακολουθεί αγώνα ανταγωνίστριας ομάδας? Θυμάται κανένας να μου πει? Όχι. Θυμάται κανένας κανένα καμπάνι να βλέπει να με παιχνίδια του ΠΑΟΚ? Ξέρει που είναι πρόεδρος ο κύριος καλά, αυτός. Του ΠΑΟΚ το Καρυπίδης είδε. Του Παναθηναϊκού λοιπόν, του Ολυμπιακού βλέπει και τη ΣΑΕΚ. Δεν ενδιαφέρει που. Ξέρει πώς συμπεριφέρεται. Επικοινωνιακό φάουλ. Τι λες ρε φίλε. Που είσαι πρόεδρος. Στο χωριό σου. Ορίστε. Ξεφωνητό. Στον Άρη είσαι. Σωστό. 104 χρόνια ιστορία δεν έχω να με έναν πρόεδρο να μου πούνε τον είδανε να βγάζει selfie. Θα μου πεις τότε δεν είχε. Στο τάδε γήπεδο με τον τάδε να είμαι λοιπόν ανταγωνιστή πρόεδρο. Αυτά ρε παιδιά είναι έτσι μπουκού. Όχι, τι του, ξεφωνητό έπεσε για το συγκεκριμένο. Και συνεχίζει. Και έφερε παράδειγμα ότι ήταν ισοπαλία και μόλις έβαλε λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο γκολ. Επικοινωνιακά, αν θέλεις, επικοινωνιακά είναι λάθος. Από εκεί πέρα όμως πάμε στα ουσιαστικά. Είναι λάθος. Ζητοκράβγαζαν. Ναι, αυτοί όμως κυνήγησαν με τους Βαρδινογιάννηδες που τους δώσανε 10 πρωταθλήματα. Η Θύρα 13 που την έκλεισε μετά. Και τους διώξανε. Αυτό γιατί δεν το είπε. Αυτά τα ξέρει. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Πάρα πολύ προσεκτικός. Είπα στηρίζω να με τον Άρη. Εύχομαι οι μεταγραφές του να είναι καλύτερες από αυτές που έγιναν ένα με τον Ιούνιο μήνα. Μακάρι. Να είναι πολύ προσεκτικός. Δεν είναι Άρης. Το είπε. Ούτε πρόκειται να γίνει Άρης. Είπε ότι έγινε. Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει. Αυτά αλλού. Αλλά να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και αν μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω. Όλος ο κόσμος είναι μαζί, δεν αφισβητεί κανένας, παρόλο μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που να διαφωνούν ότι έχει βάλει χρήματα, έβαλε χρήματα και στο Ρήσιο και στο κήπεδο, παρότι η χώρη γυρνεί στη θύρα 1, 2, 3, είναι που για μένα έπρεπε από εκεί πρώτα να αρχίσει, σε βάση περιπτώσει, δεν το αφισβητούμε αυτό το πράγμα, σε καμία περίπτωση, λοιπόν, μπορεί να προσφέρει περισσότερα αρκεί να είναι πολύ πιο ειλικρινής και πολύ πιο σοβαρός και να σέβεται λοιπόν απόλυτα τον κόσμο του Άρη. Να είσαι καλά, σε καλά Παύλε. Με οι μεταγραφές
να είναι καλύτερε από τον Ιωνίνα. Να σε καλά, Παύλη. Λοιπόν. Εδώ ένα φίλο μου λέει ότι ο φίλο μου ο Κώστα αυτό πριν όλη μέρα λέει ασχολείται με εμένα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα βγαίνει και στη δική μα εκπομπή. Να ακούσουμε λίγο. Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι. Με τον κύριο Κώστα και τον κύριο Παύλο, δεν βλέπω τη ματσάρα. 3-2 έχει γίνει του Αστέρα ΑΕΛ. Πάνε παράταση με αυτό. Μπράβο. Λοιπόν. Καλά, και εμεί δεν ρίξαμε 4 γκολ στη Λάρισα. Έχουμε 5. Θα είναι η τελευταία. Πάμε, θα δούμε αν είναι η τελευταία. Πάμε. Προχωράμε. Πάμε στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, Άλεξ. Τελικά έχεις δίκιο ότι μας έχει κάνει πολύ κακό ο Σαββίδης και ότι έχουμε στο νου μας κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, έστω και υποσυνείδητα μας ενοχλεί αυτό το πράγμα, γι' αυτό είναι αυτές οι ακραίες αντιδράσεις. Δηλαδή, με ένα ΠΑΟΚ που θα ήταν 5ο-6ο, θα ήμασταν πιο ήρεμοι. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν το μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Δηλαδή το να πιέζει την ομάδα να κάνει κάτι για το οποίο δεν έχει τις προδιαγραφές να το κάνει, δεν έχει καμία λογική. Και να στείνει τον άλλον στον τοίχο. Δεν είσαι ρεαλιστής. Φυσικά θέλουμε κάτι παραπάνω, αλλά και αυτό είναι λύση. Δηλαδή άμα γυρίσω στο σπίτι και πω στη γυναίκα μου δεν είσαι η μόνη καμπελούτσα την αρχή σου στο ξύλο. Να σου πω κάτι. και αυτό το οποίο θες να φτάσεις και το έχουν φτάσει άλλες ομάδες. Όχι, μου αρέσει η γυναίκα μου. Ήταν καλό. Παρακαλώ. Το γύρισες. Το γύρισες τώρα. Να σου πω κάτι. Επειδή μου έδωσε ωραία πάσα, αυτό το οποίο ας πούμε έχει καταφέρει τώρα πάω για παράδειγμα ή το έχει καταφέρει ΑΕΚ πέρυσι. Έχουν βάλει νωρίτερα τις βάσεις για να το κάνουν. Προφανώς. Εσύ δεν μπορείς να ανέβεις από την άλλη εβδομάδα. Πώς δεν βάλαν τις βάσεις. Στην ΕΠΣ Γρεβενών τιμάται ο πρόεδρος την άλλη εβδομάδα. Μια χαρά τις βάλαν τις βάσεις. Ναι, αλλά όταν αυτό το φωνάζαμε για τους Αριανούς, παιδιά, σε 2 χρόνια θα είναι πρόεδρος ο γραμμένος στην ΕΠΟ. Λέγανε καλά, ρε, ο Άρης είναι στη Β' Εθνική Σημασία για το γραμμένο. Άστο αυτό τώρα, μην ξεφεύγεις πολύ. Πώς να μην ξεφύγω. Εντάξει, έχουν βάλει τις βάσεις, δεν πήγανε τη μια μέρα στην άλλη. Εντάξει, ο Καρυπίδης έχει πει μια ατάκα για τον Σαββίδη. Συγγνώμη, υπάρχει κανείς, παιδιά, περίμενε λίγο, που νομίζει ότι ο Καρυπίδης θα πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα με τον Καρυπίδη. Μόνο του. Δεν γίνεται μόνο. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο μόνο του τίποτα. Τη συνέντευξη του Πρίγιοβιτς τη διάβασε κανένα, όχι του Πρίγιοβιτς, του μάνατζερ τη διάβασε κανένα. Από το Μάιο ο Πρίγιοβιτς έψαχνε να φύγει. Δεν έπαιρνε λεφτά. Δεν ήταν καλά. Δεν τον είχαν βασιλιά. Δεν είχε όλες τις ανέσεις. Ήθελε πιο πολλά λεφτά. Αυτό είναι οι παίκτες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ψαχνόταν για το επόμενο συμβόλαιο. Και ήταν απογοητευμένος, λέει, που δεν βρήκε συμβόλαιο. Και έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο. Και πρόσεξε, το μετοχικό κεφάλαιο αυτών είναι 110 εκατομμύρια. 110. Είναι παρανοϊκά πράγματα. Και τι έχει, και τι έχει πάρει τα τελευταία χρόνια. Φαντάζομαι. Δύο κύπελα. Άρα, δηλαδή, εντάξει, εμείς τον κράζουμε τον Καρυπίδη γιατί δεν μιλάει σαν ακαδημαϊκός. Δηλαδή, αν έβγαινε και έλεγε, αρχίζει η συνέντευξη τύπου και έλεγε, θα ήθελα να εκφράσω μια δυστυχία που νιώθω για τις ακραίες ενδεχομένως αντιδράσεις κάποιων συνόπαρων. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό θέλουμε. Δεν πειράζει. Μιλάει λαϊκά. Ίσως δεν έπρεπε και να μιλήσει κιόλα. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ αποφασισμένοι ότι δεν θέλουν τον Παντελή, δεν θέλουν. Μη θέλετε, ρε γάμο, τι να κάνω. Αυτός πληρώνει όμως, παιδιά, αυτός αποφασίζει. Πώς έχουμε μανία να προσωποποιούμε. Καλά, το ότι πληρώνει δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει κριτική. Θα υπάρχει κριτική, αλλά να υπάρχει μέχρι μια κόκκινη γραμμή. Μην περνά αυτή την κόκκινη γραμμή. Η κόκκινη γραμμή του καθενός είναι διαφορετική όμως. Ναι, αλλά όταν κάνει. Όχι, υπάρχει ένα αντικειμενικό όριο. Όταν κάνει κακό στην ομάδα. Το αν θα κάνει κακό στην ομάδα είναι αντικειμενικό. Αυτό νομίζω ότι ήθελε να πει, αλλά το είπε λίγο άκομψα. Εντάξει, γιατί στην αρχή, κοίταξε, όπως ξεκίνησε στην αρχή, και εγώ λέω, όπα, τους σουβάλιες όλους, έβαλε όλους μέσα. Μετά το διευκρίνησε λίγο, εννοώ αυτούς που βρίζουν τους παίκτες. Προφανώς το έκανε λίγο καλύτερα στην μετά. Προφανώς εννοεί αυτό. Μα όταν υπάρχει ρητό σύνθημα βρισιάς, προφανώς εννοεί αυτό. Το θέμα είναι τώρα, τι διαιτητές μας παίζουν στη Λιβαδιά. Ο Μπαλτάς. Ο Μπαλτάς είναι αυτός που δεν είδε το πέναλτι φυσικά του Ματέο με τον Κομίνη, έτσι. Ο Μπαλτάς είναι αυτός ο οποίος έχει αφήσει τον γκολ του Πετρόπουλου κάποτε, αν θυμάστε, στο Άρη ΣΑΕΚ. Γενικότερα είναι ένας βοηθός της εξυγίανσης. Επειδή είναι πολύ βρώμικο όλο αυτό και επειδή από ένα σημείο και μετά μπορεί η ομάδα να στρώσει αλλά να μην προλαβαίνει, σκέψε ότι η Ξάνθη, θα πω αυτό και κλείνω, παίζει με τους τρεις προς το τέλος. Τότε θα έχουν δρομολογηθεί όλα. Θα έχουν τελειώσει όλα. Όχι, δεν παίζει προς το τέλος η Ξάνθη. Προς το τέλος παίζει. Έστω. Θα το δω, ναι, ακριβώς. Όταν παίζει με αυτούς, θα πάρει πιο πολλούς βαθμούς από ό,τι κανονικά θα έπρεπε να πάρει. Δηλαδή, άμα μπούμε σε αυτό το αλυσβερίσι, όπως κάποτε η Λάρισα είχε κάνει διπλό στον Ολυμπιακό τη μέρα που εμείς κάναμε διπλό στην ΑΕΚ και βγήκε Ευρώπη, το βλέπω έτσι το κόλπο. Και μετά να έχει το Βρίζας, την Κοντζάρεβα και όλοι αυτοί. Άρα πρέπει μετά την Ξάνθη να είμαστε από πάνω της. Και δεν ξέρω,
και οι παίκτες που έρθουν τώρα δεν είναι καλό να τους βάλουμε με το ζόρι να παίξουν. Ακόμα δεν ξέρουμε στι κατάσταση είναι. Μπορεί να θέλουν και 10 προπονήσεις. Ο Κορχούτ, μια χαρά. Ο Τόνσο, νομίζω θα μπει και αυτός από αύριο σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Εγώ δεν νομίζω ότι την Κυριακή ο Σιώπης και ο Τόνσο θα παίξουν. Ο Σιώπης έτσι λένε, θα παίξει. Και ο Σιώπης και ο Τόνσο, έτσι λέει. Η ΠΑΕ άρεσε αυτό λέει. Είναι στην ευχέρεια. Και σήμερα παίξαν. Είναι... προπονήθηκαν άλλο. Πρόσεξε. Άλλο το να προπονούνται και άλλο το να είναι έτοιμοι. Είναι στην ευχέρεια του προπονούνται γιατί ο Σιώπης έχει χάσει κάποιες προπονήσεις. Δεν είναι για 90 λεπτά τώρα. Είναι επικίνδυνο και μην... κάποιες προπονήσεις. Μην παίξει κάποιες προπονήσεις. Παίζει ρόλο κι αυτό. Μπορεί να μπει ως αλλαγή όπως και ο Τόνσο. Τέλος πάντων υπάρχουν επιστήμονες που μπορούν να κρίνουν. Στην αποστολή λογικά θα είναι. Τώρα για δεκάδα θα δούμε τις επόμενες μέρες. Και κάτι τελευταίο και το 69 διεκδικήσαμε πρωτάθλημα. Εγώ είπα μετά το 69 τι βγήκαμε. Και το 93 φτάσαμε μέχρι ένα σημείο και διεκδικήσαμε. Εγώ σου λέω το 69 πηγαίναμε να παίξουμε στον Πειραιϊκό και ήμασταν πρώτοι. Και φαγώθηκαν, πέσαν δίπλα από τον Καμπάνη να το πάρει το μάτς και δεν το πήρα. Και χάσαμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν η αναδρομή του παρελθόντος. Πάω να φιλήσω τη γυναίκα μου τώρα. Έγινε. Επόμενος, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σου κύριε Νίκο. Παπαδόπουλε, άμα δεν αρέσει ο ίνιος του Άρη προχτές που σ' άκουγα. Καλά θα κάνεις να βγαίνεις έτσι γιατί είμαι ο ύμνος του Άρη μ' αρέσει. Και εμένα, βάλε ύμνο Άρη από κάτω. Αυτό που είπα φιλαράκι είναι το εξής. Ότι ο ύμνος του Άρη φίλε είναι κάτι ιερό και κάτι ξεχωριστό που δεν γίνεται να το έχουμε μόνοι με χαλίσια. Άσε τα παπατζηλίκια. Βάλε Μποέμι. Σε κάλυψα. Ο κύριος Ιωαννίδης, ο Κωνσταντίνος Ιωαννίδης που σου πήρε τηλέφωνο. Άξιος και επίθετο, ναι. Βεβαίως. Είναι από αυτούς που ήθελε τον Συνόδεινο. Ποιον? Τον Δημητρίου, τον Παναγιωτάκη και όλους αυτούς, τον Τσαρούχα, τον Δασιγγένιο που έχουν, μάλιστα. Όλους αυτούς να διοικούν τον σύλλογο. Μάλιστα. Τώρα με το επίθετο με διαφώτισες. Εδώ κάποιος μου λέει ότι πάνω απ' όλα ήθελε τον Λάμπρο, μου λέει ένας. Εμείς δεν πάμε με γυναίκες, εμείς πάμε με άλλα πράγματα όπως έπινε κάποιος. Δεν θέλω τον τόλμα του την αξία να του δώσω. Αλλά θα σου πω κάτι. Ο Καρυπίδης εχθές είπε την πραγματικότητα τι συμβαίνει εδώ και 40 χρόνια σε αυτό το σύλλογο. Που εσωστρέφεται έτσι τι και εσύ. Θα σας την πω που την έφερε ο Λάκης Ιωαννίδης το 1979 με το περίφημο είστε πουλημένοι. Όχι, θέλω να μιλάμε για το τύπο Καρυπίδης θες. Γιατί μιλάμε για το 70, το 69, το 83, το 86. Εγώ δεν είχα γίνει αλλά ο Ιωαννίδης που είχε φέρει τότε εγώ είχα πάει στο Άρης Παναθηναϊκός 0-1 με τον Τσούλα Λίνκ στην ηλικία 8 χρονών. Γεια σου Κώστα Τάταρη. Λοιπόν, και αυτό που γινότανε, εγώ περπατούσα στη θύρα 2 πάνω σε μαδέρι παιδάκι τότε. Παιδάκια. Ναι, παιδάκι ήμουνα. Και περπατούσα τότε στο γήπεδο. Και υπήρχαν εκεί που στο Χαριλάου τότε στην κερκίδα του Καμπάνη είχε συνεργέσεις. Θυμάσαι, κύριε Ταλπίδη. Ναι. Θυμάσαι. Όσο για αυτές θα γυρίσω τώρα για το χθεσινό. Είπε για χρήματα που έβαλε. Ούτε ένας αυτούς τους αργιανάρχες ήθελε κάποιος που είναι σήμερα στη Γαλλία και δεν ξέρω που βρίσκεται, να του πληρώσω του Μέγαρο Μαξίμου. Που δεν έβαλε ούτε λάδρα, ούτε μισό λεπτό ώρα δεν έχουν βάλει στον Άρη αυτή. Και από τις ακαδημίες, ευτυχώς υπάρχει ο Καραμαλής, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Ούτε και Κύβρε, ο άλλος πέθανε και οι παίκτες πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Κλείσε. Κοίταξε, όχι εγώ, μισή ώρα περίμενα. Σωστός, γι' αυτό σ' αφήσαμε να μιλήσεις. Να είσαι καλά. Ναι. Να το καταλάβεις. Όταν η ομάδα θα διεκδικεί τίτλους, γιατί έτσι έχω μάθει από παιδί, θα πηγαίνει μπροστά. Κόστο θα τον θέλουν κάποιοι, γεια σου Κώστα Τάταρη, και ξέρεις εκεί στις τράπεζες τι γινότανε. Λοιπόν, αυτό το σύστημα σκόρδα, θα το εγκαταλείψουν αυτά τα πουλιά. Καλό απόγευμα. Επόμενος. Next, please. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Πείτε και εσείς το μικρό σας. Ο Γιάννης είμαι. Έλα Γιάννη. Έχουμε παιδιά 12 λεπτά, μπορείτε να καλέσετε, να ξέρετε, μη σας φοβίζει ο Παπαδόπουλος. Έλα Γιάννη μου. Πήρα την προηγούμενη εβδομάδα και επειδή είχα πελάτη έκλεισα απότομα. Λοιπόν, θυμάσαι. Στη συνέντευξη την άκουσα μέσα σε άκρες. Εγώ τον Καρυπίδη δεν τον πίστευα. Δεν τον πίστευα μέχρι το καλοκαίρι που ξεκίνησαν να γίνονται οι μεταγραφές. Από εκεί και μετά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλος επενδυτής, άλλος χωσάδας, άλλος πακετάς, ο Καρυπίδης
είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Άρη. Από τη στιγμή, εγώ λέω να αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε για το Μητρούδη, γιατί έδιωξε τον Γκάλη. Θέλετε να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση? Μα, ναι. Ναι. Βεβαίως. Να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση, γιατί ο Μητρούδης έδιωξε τον Γκάλη. Δεν θα είναι καλά. Τι θέλετε και γυρνάτε, γιατί έδιωξε τον Ερέα και γιατί έτσι και γιατί άλλο. Τελείωσε. Αυτός τον έφερε, αυτός είδε κάτι στραβό και τον έδιωξε. Ήθελε να τον πιέσει και τον έδιωξε. Αυτός σταχώνει, αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός κάνει το κουμάντο, αυτός τον έδιωξε. Λοιπόν... 3-3 η Λάρισα. Στο 75. Θέλει 2 γκολ ο Αστέρας πλέον. Εν έτη 2019 είναι απαράδεκτο να βρίζουμε τους παίχτες. Και τους παίχτες που είναι πλέον επαγγελματίες όσο δεν παίρνει. Τελείωσε. Άθλημα είναι επαγγελματικό. Γιατί να παίξει αυτός ο μακάκας από τη στιγμή που τον βρίζεις εσύ? Ούτως ή άλλως τα λεφτά του θα τα πάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα χάσει με τίποτα. Τα λεφτά θα τα πάρει. Γιατί να παίξει μπάλα? Πέστε μου εσείς, με τι ψυχολογία να παίξει μπάλα? Να σκέφτεται και να λέει ότι εμένα με βρίζουνε τη μάνα και τον πατέρα και ό,τι άλλο με βρίζουνε και εγώ θέλουνε να τους αποδώσω. Μπορώ το 70 να τους αποδώσω το 90. Γιατί? Θα αποδώσω το 35, το 40, ίσα ίσα για να φαίνεται ότι παίζω. Δεν γίνεται, παιδιά. Σταματήστε πλέον να μου. Ο Άρης, από τη στιγμή που πήγαμε στη Γάμα, σβήσανε τα χρέη και δεν ήρθε κανένας να πάρει την ομάδα και ήρθε ο Καρυπίδης όταν ήρθε και την πήρε την ομάδα. Αυτός είναι. Και να πω και κάτι. Το Σαββίδη ξέρουμε ότι έχει λεφτά ατελείωτα. Το Μελισανίδη ξέρουμε ότι έχει λεφτά. Ο Καρυπίδης δεν ξέρουμε τι έχει και πόσα διαθέτει για τον Άρη. Φυσικά ούτε για τον Μελισανίδη ξέρουμε πόσα διαθέτει για την Άρη. Γιατί μπορεί να έχει δισεκατομμύρια, αλλά βλέπετε ότι δεν διαθέτει. Υπάρχει μια βασική διαφορά. Ότι ο Μελισανίδης πήρε καμιά 20 από το Champions League. Απ' την άλλη θα σου πει κάποιος, ναι φίλε, γύρισε όμως και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Καλός ή κακός όμως ξέρουμε ότι ο Καρυπίδης δεν είναι Μελισανίδης. Πήρε τα 20 και δεν τα ρίξε. Όχι μόνο αυτό. Στον Καρυπίδη δεν άνοιξε. Δεν πήγε κανένα νομοσχέδιο αγροτικής ανάπτυξης που να έχει μέσα τα πάντα όλα σε σχέση με το νέο γήπεδο. Υπάρχουν πολλά πράγματα τέτοια. Ο Άρης δεν έχει λοιπόν τέτοιο παράγοντα. Και αυτό που έχει όμως, βλέπουμε ότι κάνει κινήσεις. Ότι δεν τα ρίξε σίγουρα. Τι να ρίξε. Από τα 20 είτε το 1 δεν έχει ρίξει. Ο Μελισάν. Λοιπόν, βλέπουμε όμως ότι κάνει κινήσεις και σίγουρα... 4-0 η ΑΕΚ. Δεν μπορείς όλες τις μεταγραφές να σου βγούνε. Θα πάρεις 5 παίκτες, θα σου βγουν 2. Θα κάνεις διορθωτικές κινήσεις τον Ιανουάριο. Θα κάνεις ξανά τον Ιούνιο. Και κάτι άλλο. Πες το. Το 2019 απαγορεύεται ένας πρόεδρος να παρακολουθεί αγώνα άλλης ομάδας. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, πού είναι το στραβό και το κακό και το άσχημο? Στο 2019 είμαστε, ρε παιδιά. Καθίστε καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ θα παίξω εγώ στο τέλος. Ο Λάκη Τζόνς, πρόβλημα στο γόνατο. Θέλω 15 χρόνια από τη στιγμή που δεν βρίσκεται άλλος, το τονίζω, από τη στιγμή που δεν βρίσκεται άλλος να έρθει και να πει τα χώνω και παίρνω τον Άρη, πόσο πουλάς? 6, 7, σου δίνω 5 και φύγε. Μάλιστα. Και να μπει μέσα και να χώσει λεφτά, θέλω τον Καρυπίδη τουλάχιστον 10 χρόνια να σταθεροποιηθεί η ομάδα και να βγαίνει κάθε χρόνο Ευρώπη. Γιατί τα τελευταία
15 χρόνια, 20, δεν υπάρχει μια σταθερότητα. Μια χρονιά βγαίνουμε Ευρώπη και την άλλη χρονιά ήμασταν στα τάρταρα. Λοιπόν, Καρυπίδης και πάλι Καρυπίδης. Με τα λάθη του, με τα σωστά του, με τις κινήσεις του, ξέρει και μπάλα, έχει παίξει μπάλα. Αυτός είναι, αυτός μας κάνει από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλος. 4-3 με καλτσά ο Αστέρας. Over 6,5. Ο Αστέρας θέλει ένα γκολ για να προκριθεί. Μένουν 11 λεπτά. Λοιπόν, έχουμε τρεις ακόμα, τελευταίοι θα είναι γιατί έχουμε και break να παίξουμε. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, Νίκο και Χρήστα, ο Μάικης είμαι. Έλα, Μάικη. Με κάλυψε λίγο πολύ ο προηγούμενος. Εγώ βλέπω πάρα πολύ μεγάλη κίνηση του Παπαναστασίου. Το έχετε δει? Ακούσατε κάτι? Ναι, επειδή είναι και το πατρικό μου εκεί, μου λένε ότι έχει πολύ κίνηση. Έχει πολύ κίνηση, είναι επενδυτές, περιμένουν να πάρουν τον Άρη. Ο Καρυπίδης το σκέφτεται, να ξέρεις. Γίνεται χαμός, λέει στο Χαριλάου. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, ρε Χρύσανθε. Είναι δυνατόν να μιλάμε εμείς οι Αριανοί έτσι? Λες και έχονται έρθει επενδυτές στον Άρη και ο Καρυπίδης δεν τον πουλάει, δεν τον δίνει. Και θέλουμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, αν θα φύγει αύριο ο Καρυπίδης, πες μου ποιος θα έρθει, Χρύσανθε. Θα πάρει εγώ θα την πάρω την ομάδα. Είναι δυνατόν? Ήρθε κάποιος επενδυτής σοβαρός και είπε αυτός δεν τον δίνω. Να πάει κάποιο σκαλοπάτι ο Άρης περισσότερο? Όχι, μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Αυτό δεν λέμε, ρε Χρυσάνθε. Είναι δυνατόν να μιλάμε έτσι? Τι κρίνια είναι αυτή? Καλά είχε πει ο Καμπάνης. Ο αείμνηστος ο πρόεδρος καλά είπε. Γι' αυτό είμαστε αυτοί που είμαστε. Γι' αυτό μας λένε και αυτό που μας λένε, να μην το ονομάσω. Εμείς το βγάλαμε. Ο Καμπάνης το είπε. Όποιος ξέρει την ιστορία το ξέρει πολύ καλά τι είπε ο Καμπάνης. Ναι. Έτσι, α, μπράβο. Οπότε εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε και τρώμε την ομάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ένας φίλατρος που βάζω το χρόνο, ας πούμε, δίνω 200, 180 και κάνω την κριτική μου και βρίζω και λέω ότι γουστάρω. Ας πάω να βάλω τα εκατομμυριά μου, ρε φίλε. Υπάρχουν και κάποιοι, υπάρχουν και κάποιοι δεν λέω να μην κρίνω, που δεν βάζουν τα 200. Ναι, εγώ δεν λέω, άκουσε με, η κριτική να γίνει σε ένα καλό βαθμό. Ναι. Αλλά όχι να κάνουμε εμείς ότι εμείς θα κάνουμε αυτό και κάνει εκείνο και κάνει τ' άλλο. Ναι, κάτι, κοίταξε, ρε, πάντα το έχουμε αυτό, είτε με τον Καρυπίδη και με άλλους κατά καιρούς. Έχουμε είναι, φύγει από την κριτική, στην απαξίωση έχουμε πάει σε αρκετές περιπτώσεις. Είναι απίστευτο αυτό. Τι θέλουμε? Από την άλλη, να σου πω κάτι. Ακριβώς αυτή την απαξίωση την έχουν εκμεταλλευτεί και αυτοί που έπρεπε να τύχουν μεγαλύτερης κριτικής και λένε μη λέτε τίποτα. Έτσι ακριβώς. Δεν έχουμε μέτρο γενικά. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, δεν πάει άλλο. Δηλαδή, εγώ στεναχωριέμαι από τους φιλάδους τους Αριανούς που ακούω αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά. Δηλαδή, τι θέλουνε το κακό του Άρη, θέλουν, τι θέλουν, ρε παιδί μου, να καταλάβω. Ας ερχόταν κάποιος εδώ πέρα, ας έρθαν ο Χρύσανθος. Και έλεγε εγώ έχω ρε παιδιά να βάλω για την πρώτη χρονιά 20 εκατομμύρια. Καρυπίδη αγοράζω την ομάδα. Πέσος. Τότε θα μιλούσε ο Καρυπίδης. Μα ναι τώρα, τι συζητάμε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η μόνη πρόταση που υπήρχε ήταν τα 4 εκατομμύρια σε 8 δόσεις του Τόμ Παπαδόπουλου που βλέπουμε τα έργα του στον Ηρακλείο. Ναι, γελίο. Δηλαδή, τι συζητάμε. Και όμως πρόσεξε, οι άνθρωποι αυτοί τώρα που μιλάνε για τον Καρυπίδη, υποστήριζαν τον Τόμ. Ή ο φίλος μου ο Κώστας, είδες τι είπε, ο Αρβανιτίδης ήταν τότε. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να... Εγώ κοιτάω το τώρα. Τώρα θα πω και κάτι άλλο για να... Για πες το, ναι, για να πάμε και στο επόμενο. Για το μόνο που μπορώ να πω, επειδή ήμασταν 4 χρόνια στην αφάνεια και επειδή φάγαμε 2 χρόνια στη Γάμη και σε 2 στη Β', από τη Β' που ανεβήκαμε, θα μπορούσα να πω εγώ την άποψή μου, λέω έτσι, ότι θα μπορούσαμε να χτίσουμε μια ομάδα για την Α' Εθνική. Και με προπονητή ακόμα. Ναι. Εντάξει, δεν έγινε αυτό. Κοίταξε, νομίζω ότι το πλήγμα στον Καρυπίδη είναι τα λάθη που έκανε σε εκείνη τη χρονιά που δεν ανέβηκε ο Άρης από τη Β' στην Α. Εκεί νομίζω έχει κάνει τα σημαντικότερα λάθη του στην παρουσία του στον Άρη. Το καλοκαίρι, Χρύσανθε, το καλοκαίρι της πρώτης χρονιάς της Β' Αθνικής τον είχαμε κάνει Θεό. Το Σεπτέμβρη που πήρε τους παίκτες αυτούς, τον είχαμε κάνει Θεό. Μην πας μακριά. Μην πας μακριά. Ο Διαμαντόπουλος το καλοκαίρι ήταν η καλύτερη μεταγραφή του Καρυπίδη και οι ίδιοι άνθρωποι, τους έχω ακούσει με τα αυτιά μου, που λέγανε ότι ήταν η καλύτερη μεταγραφή, λένε ότι δίνει χαρτάκι. Ορίστε. Και από εκεί και πέρα, πρόσεξε, τους παικταράδες που πήρε της Α' Εθνικής, τώρα ποιος θα πίστευε ότι ο Άρης δεν θα έβγαινε. Απλά, ναι, αλλά η ευθύνη είναι δική του όμως για να κάνει σωστές επιλογές. Η ευθύνη ήταν δική του για την άποψή μου να σου πω ότι είχαμε μια χρονιά τον Αναστόπουλο που μας ανέβασε Α' Εθνική και δεν περίμενα να κάνει τέτοιο προγραμματισμό
και εκγύμναση στους παίκτες. Κλείσε, γιατί έχουμε δύο λεπτά και δύο που περιμένουν. Μόνο το τελευταίο θα πω. Θα πω το τελευταίο. Αυτό ήθελα να σταματάω. Η ΑΕΚ στα τέσσερα χρόνια που είναι στην Αλφαθνική έχει παίξει τρεις τελικούς. Έχει πάρει ένα πρωτάθλημα και είναι μέσα στην δεύτερη και τρίτη θέση. Ναι. Αυτό να το καταλογίσουμε, έτσι. Από Β' Νίκη ξεκίνησε. Να είσαι καλά. Και ο πρόεδρος τους, την κατάλαβα τι θες να πεις, ο πρόεδρος τους όμως δεν βάζει και τα χοντρά λεφτά. Ο πιο τσιγκούνης είναι. Ο πρόεδρος είναι ο Γιάννης Μελισανίδης, παιδιά. Ο Ιωάννης Μελισανίδης. Συμφωνώ. Άντε, κλείνω, γιατί δεν μας είδα που. Άντε, φιλιά. Δημήτρης, το ξέρουμε, ρε φίλε. Το ξέρουμε. Επίτηδες το είπαμε. Πάμε. Πάμε, προτελευταίος. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε. Χρήστα Δονταλή είμαι. Έλα. Θα επιτρέπετε να μιλήσω δύο λεπτά? Όχι. Γιατί έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε. Όχι για μας, για το Ματζιού. Και αλλιώς θα σου έλεγα να πάρεις αύριο να πεις. Ένα λεπτό. Πες το, γρήγορα. Λοιπόν, είναι πολλές φορές προσεγγίζεις λάθος το θέμα. Και αυτό περνάει να ξέρεις στον οπαδό. Γιατί λες τώρα για την Κρίνια. Όταν μόνιμα. Εγώ δεν είπα τίποτα για την Κρίνια. Θα σου πω. Βγήκε προηγουμένως ένας φίλος και είπε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι 110 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Έτσι. Ο Σαββίδης την τελευταία εξαετία, 6,5 χρόνια, έχει βάλει στον ΠΑΟΚ 100 εκατομμύρια ευρώ. 5-3 ο Αστέρας. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω με τον Αστέρα. Ναι. Το παρακολουθούσα και εγώ, τέλος πάντων. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν είναι πρώτος γιατί έχει πάρει την έψη Γρεβενό Χρήσανθη. Ο οπαδός, όταν ακούει τη λέξη ΠΑΟΚ ο Αριανός, έχει στο μυαλό του ότι αυτή ομάδα. Είναι ένα συνδυασμός, φίλε. Ισχυροποιήθηκες με τις ενώσεις, την ΕΠΟ. Ναι. Και τα χρήματα και τους παίκτες που έχεις πάρει. Όλα είναι. Όλα μαζί είναι. Εννοείς ότι δεν ισχύει, ότι παίζει ρόλο. Τότε γιατί τις πήρες? Θα σου πω τώρα, για να αποδυναμωθεί ο Ολυμπιακός. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός μονίμως έκανε ό,τι ήθελε με αυτό το πράγμα. Ωραία. Τώρα έχεις και εσύ δύναμη. Ο Άρης έχει πάρει 7 πέναλτι. Ο Πάκος έχει πάρει 2. Πόσα πέναλτι από αυτά που πήρε ο Άρης ήταν? Όλα, εγώ σου λέω, ήταν. Ωραία. Και άλλα τόσα δεν του δώσανε. Σε άλλες εποχές θα τα έπαιρνε. Με άλλα συμφέροντα θα τα έπαιρνε. Όχι, εγώ είπα ότι εσύ κυνηγάς τον Άρη. Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τις ενώσεις για τον εαυτό του να. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης στο παρελθόν ήταν πιο αδύναμος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πολύ πιο αδύναμος. Λοιπόν, αυτό δεν αναιρεί όμως το γεγονός ότι εσύ έχεις δυναμώσει και σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά έχω δυναμώσει, αλλά δεν έχω δυναμώσει κάνοντας αυτά τα αισχρά πράγματα που γινόντουσαν 20 χρόνια στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα πάρεις άλλη φορά να το συζητήσουμε. Γιατί δεν έχουμε το χρόνο. Γιατί είμαστε ακριβώς σε 7. Δεν θέλω να σε κλείσω. Είμαστε ακριβώς σε 7. Ναι. Μια τελευταία κουβέντα. Τα λεφτά, παιδιά, πραγματικά κάνουν τις ομάδες. Δεν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να γίνει πρωταθλητής ποτέ για να κατεκτήσει. Όχι μόνο. Ναι, κατά 80% χρήσαν. Όχι μόνο. Να στο θέσω εγώ καλύτερα. Όχι μόνο τα λεφτά στο αγωνιστικό. Πάμε στο τελευταίο. Καλησπέρα. Επόμενος. Έλα. Έλα, με ανάγκασε να πάρω τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, για το Μαϊντανό το γνωστό αυτό το Κώστα. Όχι, μίλε, μη χαρακτηρίζεις, μη χαρακτηρίζεις. Τον κύριο Κώστα, λοιπόν. Έχει πει ούκο, λίγα, έτσι. Ναι. Για τον Άρη και για τους έχει. Προέτρεπε τον κόσμο να μην παίρνουν διαρκές και να πηγαίνουν στο κήπεδο. Ωραία, πολύ ωραία τότε. Ο γνωστός στο ράδιο που σε έγραψα. Μάλιστα. Έτσι, να μην πούμε τώρα. Ναι. Έτσι, τέλος πάντων, όσο για τον πρόεδρο, φτάνει λίγο να ηρεμήσουμε. Γιατί δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα, το έχουμε, δηλαδή τέτοιο ξεκατίνωσμα δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Γι' αυτό τον Πινελίκη που ακούστηκε προφέτης από την Κερκίδα, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σε λίγο θα αρχίσουμε να βρίσκουμε και τη Μάρλο, τι θα κάνουμε δηλαδή. Μάλιστα. Έτσι, αυτά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θα συνεχίσουμε αύριο, ναι. Με τις τοποθετήσεις σας. Εμείς θέλουμε διαλόγους. Αμα, κεφαλιές, τι γίνεται, ρε φίλε? Α? Ωχ, τι ρε, τι θες? Γκολιάρα. Αμάν, αμάν, Αθανασιάδης. Έλα ρε, τι θες ρε? Κλείσε να πάρει τη σκητάλη και ο Κοσματζιούκη. Η αγαπημένη ομάδα του Γιώργου Ματζιούκη. Να ευχαριστήσουμε. Ο Αστέρας Τρίπολης. Τον Αβράμογλου που ήταν μαζί μας. Έτσι, Αγίου Μηνά με Κατούνη, πλατεία εμπορίου. Θα βρείτε όλα τα βότανα της φύσης εκεί πέρα, χιλιάδες προϊόντα. Τον Mr. Gold, κορυφαία πίστα Θεσσαλονίκης Delivery 62-85-86. Τον Γιαννόπουλο, μπορείτε να πάτε το φορτηγό να κάνετε σέρβις. Και 24 ώρες 24ωρο έρχεται και σας βάζει μπρος με ένα τηλέφωνο στο 2317-5933 και φυσικά Alter Ego που μπορείτε να πάτε και να ντυθείτε γαμπρί. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5, ακολουθεί ώρα για μπλε. Εμείς το προέχουμε και τρόικα, μην ξεχνιέστε. Και κατά τις 9 παρά θα έχουμε σύνδεση με αεροδρόμιο. Α, 9 παρά 20, ναι. Γιατί φτάνει ο Λίντζεϊ Ρος για τον Άρη.